Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο μεγάλες πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Η μία στην Ανατολική Αττική ξεκίνησε από τον Κουβαρά και τον Νότιο Εβοϊκό Κόλπο, πέρασε το Πάνιο Όρος και έφτασε στο Σαρονικό και στο Λαγονίσι. Και η δεύτερη στο Λουτράκι ξεκίνησε από τον Δυτικό Κορινθιακό και κατέληξε και αυτή στο Σαρονικό και στους Αγίους Θεοδόρους. Η φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι στον Άνω Κουβαρά μέσα σε λίγη ώρα πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση με αποκαρδιωτικές εικόνες και ένα πολύ μεγάλο μέτωπο. Εκενώθηκαν προληπτικά όλοι οι οικισμοί μέχρι το Λαγονίσι, τη Σαρονίδα και την Ανάβησο μετά από την αποστολή μηνύματος 112. Κάποια στιγμή, μάλιστα, δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα στην παραλιακή προς Παλαιά Φώκια με αποτέλεσμα να σταλεί νέο 112, καλώντας όσους εκενώνουν την περιοχή να πάνε προς Αθήνα. Μηνύματα 112 για προληπτικές εκενώσεις εστάλησαν σε 4 οικισμούς και στις κατασκηνώσεις και στο Λουτράκι. Αυτή την ώρα έχει κλείσει η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου και στα δύο ρεύματα στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων. Θα συνδεθούμε με τον Μανώλη Ασαριώτη που βρίσκεται στα Καλύβια, τον Θάνο Κλονόπουλο στην περιοχή Μανδυλαρά, στα Καλύβια επίσης, την Άννα Νικολάου στο Λαγονίσι, όπου έχουν καεί σπίτια, τη Γεωργία Λαγού στον οικισμό Κονίστρα Λουτρακίου. Μαζί μας είναι και ο Τάσος Αρνιακός. Μανώλη, να ξεκινήσουμε με σένα. Εμείς βρισκόμαστε στο δυτικό άκρο της πόλης των Καλυβίων, εδώ που την τελευταία ώρα έχουν φτάσει οι φλόγες σε μια απόσταση. Μανώλη, να σε διακόψω λίγο. Κάνει αυτή την ώρα δηλώσεις ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Για να τον ακούσουμε. Προσαγωγή ενός αλλοδαπού, όπου εξετάζεται γιατί σύμφωνα με υποδείξεις έθεσε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε 2 ώρες μετά στο Καπαρέλι Βιωτίας. Επιχειρούν 94 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 30 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σχεδόν ταυτόχρονα εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καλυθέα Λουτρακίου. Η πυρκαγιά κατευθύνθηκε απειλητικά προς Άγιο Χαράλαμπο με μεγάλη ταχύτητα, προκαλώντας υλικές ζημιές σε αρκετές οικίες. Εκδόθηκαν εδώ 3 μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Καλυθέα, Πέφια, Ειρήνη, στη συνέχεια από Άγιο Χαράλαμπο και στο 3ο μήνυμα από Ίσθμια, Καλαμάκι και Παράδεισο προς ασφαλή σημεία. Και εδώ οι πυροσβέστες σε αρκετές περιπτώσεις απεγκλώβησαν κατοίκους και τους μετέφεραν σε ασφαλείς προορισμούς. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν στη δασική πυρκαγιά 135 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοδόρων τμήματων, 50 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων 2 ελικόπτερα έχουν διατεθεί από το ΓΕΘΑ και ένα ακόμη για τον συντονισμό τους. Επίσης, το ΓΕΘΑ έχει διαθέσει προσωπικό 40 ατόμων ως πεζοπόρα τμήματα, καθώς και 4 προωθητές γερών. Στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στα Δερβενοχώρια, επιχειρούν 84 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 20 υδροφόρα οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα. Το πλαίσιο της σύσκεψης που ολοκληρώθηκε νωρίτερα υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, με συμμετοχή των Υπουργών και Υφυπουργών Επικρατείας, Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών, είναι διαρκής η ενημέρωση από τα επιχειρησιακά στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αναφορικά με την εξέλιξη των πυρκαγιών. Όλες οι δυνάμεις μας θα παραμείνουν στο πεδίο ισχυρές και θα ενισχυθούν περαιτέρω. Ο κύριος Αρτοπιός λοιπόν μας έδωσε τη συνολική εικόνα για το πόσα μέτωπα είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και πόσες είναι οι δυνάμεις που επιχειρούν. Μανώλη, μπορείς να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Πριν από περίπου 70 λεπτά της ώρας, οι κάτοικοι των Καλυβίων είδαν τις φλόγες να πλησιάζουν απειλητικά τα πρώτα σπίτια στο δυτικό άκρο της πόλης. Άμεσα ενημέρωσαν την πυροσβεστική. Πολύ γρήγορα κατέφτασαν στο σημείο οι πρώτες δυνάμεις. Βλέπετε που επιχειρούν σε μια απόσταση περίπου 50 μέτρων μακριά από το πρώτο σπίτι στο δυτικό άκρο των Καλυβίων, σε μια έκταση που είναι γεμάτη με πουρνάρια και χαμηλά ελαιόδεντρα. Υπάρχει κίνδυνος αυτή η φωτιά, παρόλο
που ο άνεμος έχει φορά από βορρά προς νότο και ουσιαστικά θα έπρεπε να τη στρέφει προς το Πάνιο Όρος και εδώ και σε αυτή την περίπτωση, όπως έγινε και το μεσημέρι στην περιοχή της Πέτας. Επειδή όμως υπάρχει καύσιμη ύλη, σιγά σιγά τη φέρνει και προς τα Καλύβια. Με τη βοήθεια του Ιάκωβου Σταυρινίδη βλέπετε τώρα και πόσο μεγάλη είναι η έκταση του μετόπου. Αυτό το πράγμα που βλέπετε να φλέγεται τώρα είναι το ανατολικό, το δυτικό, με συγχωρείτε, άκρο ουσιαστικά του μετόπου που ξεκίνησε λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι από την περιοχή της Πέτας. Είναι το μέτωπο που κατευθύνθηκε προς νότο και απείλησε τους υπόλοιπους οικισμούς και έφτασε μέχρι το Λαγονίσι. Σιγά σιγά όμως, επειδή βρίσκει και εδώ καύσιμη ύλη, υπάρχει χαμηλή βλάστηση, υπάρχουν κοντά πεύκα, υπάρχουν και κάποια κυπαρίσια, αναπτύσσεται και προς τη Δύση. Και αυτό προβληματίζει ιδιαίτερα τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής, γιατί σε πολύ κοντινή απόσταση υπάρχουν και οι πρώτες κατοικίες των Καλυβίων. Με μηχανήματα έργου προσπαθούν να ανοίξουν κάποιες αντιπυρικές ζώνες γύρω-γύρω από τα σπίτια, προκειμένου αυτά να μην κινδυνεύσουν. Οι ένοικοι των σπιτιών, τουλάχιστον στα δύο πρώτα που έχουμε και πλήρη εικόνα, είναι μέσα στα σπίτια τους και προσπαθούν να βοηθήσουν και αυτοί, αν χρειαστεί, με λάστιχα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, τους πυροσβέστες. Υπάρχουν τα μηχανήματα έργου που προσπαθούν να φτιάξουν συνεχώς αντιπυρικές ζώνες. Υπάρχουν βιτιοφόρα έτοιμα για να τροφοδοτήσουν και πάλι να ανεφοδιάσουν τα οχήματα της πυροσβεστικής με νερό όπου χρειαστεί. Το σίγουρο είναι πως εδώ και τουλάχιστον μία ώρα στο συγκεκριμένο σημείο δεν έχουμε δει εναέρια μέσα να πραγματοποιούν ρήψεις νερού και αυτό είναι το παράπονο των κατοίκων της περιοχής, διότι πιστεύουν ότι με 3, 4, 5 περάσματα θα ήταν πολύ καλύτερη κατάσταση. Είναι ένα σημείο δύσβατο, αυτό που φλέγεται τώρα και βλέπετε με τη βοήθεια του Ιάκωβου Σταυρινίδη. Δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης οι επίγειες δυνάμεις τόσο κοντά στο συγκεκριμένο σημείο για να φτιάξουν εκεί τις ζώνες τους. Επικεντρώνονται γύρω-γύρω από τα σπίτια και είναι σε επιφυλακή, ναι, για να μην κινδυνεύσουν οι περιουσίες των ανθρώπων. Βλέπουμε λοιπόν τη φωτιά. Είδαμε το συγκεκριμένο μέτωπο. Έχουμε και προσαγωγή ατόμου υπόπτου, όπως μας είπε προηγουμένως ο κ. Αρτοπίος, για τη φωτιά στον Κουβαρά. Φάνο, ποια εικόνα έχεις εσύ? Εμείς βρισκόμαστε στον οικισμό Μαντιλαρά, ο οποίος έχει εκκαινωθεί. Δεν υπάρχει κάτοικος στο σπίτι του που να έχει παραμείνει εδώ πέρα. Βλέπετε όμως εδώ τους ανθρώπους και της πολιτικής προστασίας και τους πυροσβέστες που προσπαθούν να φτάσουν κοντά στο μέτωπο. Με τη βοήθεια του συναδέλφου του Γιάννη του Γκιάτη μπορούμε να σας δείξουμε αυτή τη στιγμή πόσο κοντά είναι οι φλόγες και πόσο μεγάλες είναι οι φλόγες, οι οποίες πλησιάζουν εδώ προς τα πρώτα σπίτια όπου βρισκόμαστε εμείς εδώ στον οικισμό Μαντιλαρά, προς το Λαγονίσι. Εκεί Φάνο, όπως και προηγουμένως μας έλεγε ο Μανώλης, μιλάμε για χαμηλή βλάστηση, μιλάμε για ελαιόδεντρα και για μικρά πεύκα. Αυτή την εικόνα έχεις και εσύ. Δεν μιλάμε για δάσος, απλά υπάρχει έφλεκτη. Υπάρχει χαμηλή βλάστηση, αλλά πιο χαμηλά υπάρχουν τα δέντρα, τα ελαιόδεντρα που είπες και εσύ. Υπάρχουν κάποια πεύκα και υπάρχουν μετά οι αυλές των σπιτιών, όπου υπάρχουν κυρίως αυτό που έχουμε καταγράψει εμείς, ξερόχορτα. Είναι μια καύσιμη ύλη, η οποία μπορεί να μεταφέρει τη φωτιά όπως γνωρίζουμε, και αυτό είναι το άκρος επικίνδυνο αυτή τη στιγμή και ανησυχητικό. Βλέπετε, όπως είπαμε, όσο περνάει η ώρα, ακόμα πιο πολύ φουντώνουν οι φλόγες και έρχονται προς το μέρος μας, ενώ στο συγκεκριμένο σημείο ανατακτά διαστήματα, μεγάλα όμως μεταξύ τους, κάνουν ρήψεις σε δύο ελικόπτερα τύπου Έριξον, αλλά στην άκρη της φωτιάς, καθώς λόγω και του πυκνού καπνού, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να πλησιάσουν εύκολα ακριβώς στην εστία της φωτιάς. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να ακούσετε και εσείς, έρχεται ακόμα ένα ελικόπτερο, περνάει πάνω από τον... Περνάει αυτή τη στιγμή ελικόπτερο τύπου Έριξον, όπως είπα προηγουμένως, όπου θα επιχειρήσει να κάνει ρήψη νερού στην άκρη όσο μπορεί της πυρκαγιάς, μακριά από τους καπνούς δηλαδή και από το σημείο εκεί πέρα της Χαράδας, όπου λόγω και της φωτιάς σχηματίζονται πολύ δύσκολες συνθήκες για να μπορέσει να μπει μέσα το ελικόπτερο. Ναι, δεν υπάρχει ορατότητα, όπως μας λέει Στάνο, γι' αυτό και πηγαίνει, έχουμε αυτές τις ρήψεις νερού ορατότητα από το Έριξον στην άκρη της φωτιάς. Για να δούμε τι γίνεται και στο Λαγονίσι με την Άννα Νικολάου. Άννα.
Ρίτσα, εμείς βρισκόμαστε στο Λαγονίσιο, στον οικισμό, κοντά στον οικισμό του Τραμπουριά. Και αυτή τη στιγμή θα σας δείξουμε ένα σπίτι το οποίο κυριολεκτικά έχει παραδοθεί στις φλόγες. Βλέπετε ότι μέσα το σπίτι καίγεται. Είμαστε εδώ περίπου μία ώρα. Πριν μία ώρα ακούγαμε και εκρήξεις από αυτό το σπίτι. Τώρα ακούγονται που σπάνε τζάμια, που πέφτουν, που πέφτει ο τείχος, που το σπίτι καταστρέφεται. Όπως μας είπε ένας γείτονας εδώ, αυτό το σπίτι ήταν μόνιμη κατοικία δύο ηλικιωμένων ανθρώπων, οι οποίοι πρόλαβαν και έφυγαν όταν στάλθηκε το μήνυμα από το 112 για εκένωση του οικισμού. Βλέπετε τις φλόγες αυτή τη στιγμή να καίνε ανεξέλεγκτα. Έχει καταστραφεί όλο το σπίτι, όπως μπορούμε να δούμε. Είναι μόνο φλόγες, μόνο καμένο. Τώρα με τη βοήθεια του Δημήτρη του Γρούμπα θα σας πάμε στο σπίτι, το διπλανό από, από αυτό το σπίτι που έχει παραδοθεί, το οποίο έχει υποστεί μικρότερη ζημιά. Θα σας το δείξουμε τώρα αμέσως. Είναι το σπίτι που βλέπετε εδώ τώρα. Σε αυτό το σπίτι πρόλαβε η πυροσβεστική, έσπασε την πόρτα, όπως μας είπε ο κάτοικός του, και έσβησε τις φλόγες που ήταν μέσα στο σπίτι. Απλά έχει καταστραφεί, όπως καταλαβαίνετε. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είναι εξοχική κατοικία, δεν είναι μόνιμη κατοικία, όπως μας είπε. Είναι πάρα πολύ συγκλονισμένος, είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Μας είπε ότι έχει για ανεξέλεγκτα, ότι μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου έφτασαν οι φλόγες στα σπίτια. Λίγο πιο κάτω έχουν καεί άλλα τρία σπίτια που έχουμε δει εμείς, τουλάχιστον έχουν παραδοθεί στις φλόγες, αν έχει καταστραφεί ολοσχερός. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Πνέουν ισχυροί άνεμοι, πράγμα που δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστών. Βλέπουμε κάποιες εστίες να φουντώνουν κάποιες φορές. Αυτή την ώρα δεν βλέπω κάποια τριγύρω μας να καίει. Ναι, αλλά όπως λες και εσύ, αυτό αλλάζει από λεπτό σε λεπτό. Εκεί που νομίζω ότι είναι μια καντιλίτσα, ξαφνικά βλέπουμε τις φλόγες να φτάνουν και πάλι στις αυλές των σπιτιών. Εκτός από τα σπίτια που μας δείξατε τώρα με τον Δημήτρη Γρούμπα, έχουν καεί και αυτοκίνητα, τα οποία βλέπουμε τώρα. Έχουν καεί και αυτοκίνητα. Εμείς μετρήσαμε 5 αυτοκίνητα και μία βάρκα. Ολοσχερός έχουν καεί. Είναι 2 δρόμους παρακάτω από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα. Εδώ είναι όλες οι καταστροφές που έχουμε εντοπίσει εμείς όλη την ώρα που κάνουμε ρεπορτάζ. Είναι μεγάλες οι υλικές ζημιές. Έχει καεί και γη. Ζώα. Βλέπουμε προηγουμένως ζώα στο δρόμο. Άλογα να τρέχουν. Και περαστικοί τα σταματούσαν και τα έδιναν για να βρουν τους ιδιοκτήτες τους. Είναι μεγάλη καταστροφή, Ρίτσα. Και είναι και πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και είναι εικόνα μέχρι τώρα πάντα. Αυτά βλέπουμε μέχρι τώρα. Για να δούμε τι γίνεται και στο Λουτράκι, στη Γεωργία Λαγκού. Βρίσκεται στον οικισμό Κονίστρα. Γεωργία. Ακριβώς. Ακριβώς, Ρίτσα, ένας από τους πολλούς οικισμούς εδώ στο Λουτράκι που έχει υποστεί καταστροφή. Μπορείτε να δείτε ακριβώς πίσω μου την δασική έκταση με τη βοήθεια του Μιχάλη Βασιλιάδη, πως μέχρι και αυτήν την ώρα καίει. Και αυτό που θέλω να δείτε είναι ότι δεν βρισκόμαστε σε κάποιο δάσος. Να δείτε μέχρι πού έχει φτάσει η φωτιά. Εδώ υπάρχουν σπίτια. Έχουμε μετρήσει σε αυτόν εδώ τον οικισμό που οι φλόγες πραγματικά όχι έγκλειψαν τις αυλές, μπήκαν, Ρίτσα, και μέσα στα σπίτια. Εδώ ένα σπίτι που καίγεται μέχρι και αυτήν την ώρα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να προσεγγίσουμε. Είναι και οι άνδρες της πυροσβεστικής μέσα και προσπαθούν να κατασβέσουν τη φωτιά. Προσπαθούν να σβήσουν. Το στοίχημα είναι, Ρίτσα, το στοίχημα είναι να αφήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους. Ναι, να τους αφήσετε, γιατί είναι δύσκολη ώρα. Είναι δύσκολη ώρα για τους, προφανώς είναι κάποιος ή κάποιοι από τους ιδιοκτήτες. Εντάξει, είναι μια πολύ δύσκολη ώρα. Είναι πολύ δύσκολη ώρα για πολλούς ανθρώπους εδώ στους οικισμούς. Να σας πω πως ένας οικισμός, ο οικισμός της Ειρήνης, αυτό που μας μετέφεραν οι κάτοικοι, γιατί δεν μπορούσαμε δυστυχώς να προσεγγίσουμε για να σας μεταδώσουμε την εικόνα. Έχουν καεί δεκάδες σπίτια, αλλά και επιχειρήσεις. Είναι λίγα μόλις χιλιόμετρα από εδώ που βρισκόμαστε. Θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε στη συνέχεια. Εδώ οι άνδρες της πυροσβεστικής προσπαθούν να κατασβέσουν το σπίτι. Το στοίχημα είναι, Ρίτσα, πριν πέσει το σκοτάδι, να έχουν κατασβέσει όλες τις φλόγες. Είδαμε απίστευτα σκληρές εικόνες. Ένας ηλικιωμένος στο πιο κάτω σπίτι. Δυστυχώς η φωτιά μπήκε μέσα στο σπίτι του και δεν μπορούσε να φύγει. Είχε εγκλωβιστεί.
ξεχωριστή. Ήρθαν οι άντρες της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του Δήμου και των απεγκλωβίσαν. Βλέπουμε τα πλάνα όσο μας περιγράφεις εσύ. Ναι. Ναι, Γεωργία. Είδαμε, Ρίτσα, ανθρώπους να έχουν αρκετά ζώα και να προσπαθούν να τα πάρουν από τους σταυλούς για να μην καούν τα ζώα. Τώρα, ποια είναι η εικόνα μέχρι αυτήν την ώρα? Και είναι αρκετά μέτωπα. Αρκετές μικροεστίες. Άρα, Γεωργία, η εικόνα που έχεις είναι ότι δύο οικισμοί, όπως μας είπες, δύο οικισμοί, αυτός που βρίσκεσαι, αλλά και ο οικισμός Ειρήνη, αν θυμάμαι καλά, είναι αυτοί που έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές. Έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές. Επίσης, να πούμε, για να μην ανησυχούν οι γονείς από το camp, το sport camp, έχουν μεταφέρει τα παιδιά σε ασφαλή σημείο. Έχει εκενώθηκε πολύ νωρίς. Εδώ οι κάτοικοι έλαβαν το μήνυμα 112, τον ευρωπαϊκό αριθμό, έτσι ώστε να μπορέσουν να αφήσουν τα σπίτια τους για να μην κινδυνέψουν. Να σας πω πως συνεχώς τα πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούν, προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες, επίγεια και αέρια μέσα. Αυτό που μας έλεγαν οι πυροσβέστες είναι ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσβεση αυτής της φωτιάς. Προσπαθούσαν με 1,200 μέσα, ακόμα και εθελοντές και ιδιώτες εδώ από τα χωριά, από τους οικισμούς, προσπαθούσαν να περικυκλώσουν τη φωτιά, να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Επίσης, να σημειώσουμε κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι έχει κλείσει η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου και η αστυνομία προτρέπει και έχει ανοίξει την είσοδο του Αγίου Θεοδόρου. Και για να σας δείξω τη φορά και την μανία του αέρα, αυτό το σπίτι έχει καεί όλος καιρός και αυτό που βλέπετε τώρα μπροστά μας με τη βοήθεια του Μιχάλη Βασιλιάδη, το μπροστινό μέρος, ενώ το ακριβώς δίπλα, Ρίτσα, δεν έχει πάθει απολύτως τίποτα. Εδώ βλέπετε την ολοκληρωτική καταστροφή. Είναι αυτοί οι στροβιλισμοί της φωτιάς που εκεί που ξεκινάνε σε ένα σπίτι καταλήγουν σε ένα άλλο. Έχεις εικόνα για το συνολικό μέτωπο? Ελέγχεται, είναι σε καλύτερη κατάσταση από ήταν πριν 2 ώρες? Αυτό που μας έλεγαν οι πυροσβέστες μέχρι και πριν από μισή ώρα, Ρίτσα, είναι ότι προσπαθούν να οριοθετήσουν το μέτωπο της φωτιάς πριν πέσει το σκοτάδι και είναι δύσκολο. Ήδη, από ό,τι βλέπουμε, νοτιότερα από εδώ που είμαστε, έχουν περιορίσει το μέτωπο, όμως αυτό που φοβούνται είναι οι συνεχείς αναζωπηρώσεις. Οι αναζωπηρώσεις επάνω στα καμένα. Το ήδη καμένο έδαφος και η ίδια καμένη γη καίγεται και πάλι. Μια πραγματικά γήινη κόλαση. Οι κλήσεις της πυροσβεστικής είναι συνεχείς και τους βοηθούν και οι κάτοικοι. Ναι, είναι πολλές. Να μπορέσουν να σβήσουν, να κατασβέσουν τη φωτιά με ό,τι μέσο έχουν. Γεωργία, θα επανέλθουμε σε λίγο σε σένα. Μαζί μας είναι ο μετρολόγος μας Τάσος Αρνιακός. Τάσο, πριν δούμε πώς εξελιχθούν οι άνεμοι απόψε το βράδυ, να δούμε, επιμέρες λες ότι οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά ευνοϊκές για να ξεσπάσουν πυρκαγιές. Βέβαια, έχει συλληφθεί ένας ύποπτος, όπως μας είπε προηγουμένως ο κ. Αρτοπιός. Είχαμε ανέμους, βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ, αλλά ρηπές ανέμων που έφταναν και τα 7 μποφόρ. Τι σημαίνει αυτό? Τοπικά τα 8 μποφόρ. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι, όπως βλέπουμε στο χάρτη μας, αυτή είναι η κατάσταση που περιμένουμε και αύριο. Θέλω να πω ότι θα υπάρχει το βράδυ μία μικρή εξασθένιση των ανέμων, 1 με 2 μποφόρ. Ό,τι χρόνος δηλαδή δοθεί για να έχουμε τα μέτωπα υπό έλεγχο. Υπό κάποιο έλεγχο. Διότι και τα εναέρια μέσα το βράδυ δεν θα επιχειρούν, θα είναι ό,τι κάνουν τα επίγεια. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν αύριο περιμένουμε πάλι 6 με 7 τοπικά όμως καναλισμούς με 8 μποφόρ τοπικά. Πάρα πολύ επικίνδυνα, διότι δεν θα είναι μόνο τα 8 μποφόρ, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, στα μέτωπα της πυρκαγιάς ο άνεμος στροβιλίζεται, άρα έχει διάφορες διευθύνσεις, ενώ η έντασή του πολλαπλασιάζεται. Ναι. Θέλω να πω, το μέτωπο της φωτιάς δημιουργεί ιδιαίτερα τοπικές κλιματικές συνθήκες. Μπορεί και να διπλασιαστεί, στα όρια του να διπλασιαστεί, ναι, ας πούμε, ακριβώς, ανάλογα με την ποσότητα και την ποιότητα της καύσιμης ύλης που βρίσκει από κάτω. Και αυτός ο στροβιλισμός εξηγείται από την εικόνα που μας έλεγε προηγουμένως η Γεωργία Λαγού, ότι εκεί που και εγώ ήταν ένα σπίτι έφυγε η φωτιά και πήγε στο διπλανό. Διότι ο στροβιλισμός είναι αριστερόστροφος, αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού, καθώς η καιόμενη μάζα, οι θερμές μάζες ανεβαίνουν προς τα πάνω στροβιλιζόμενες. Ναι. Αυτός ο στροβιλισμός δείχνει
κάνει ανεξάρτητες διευθύνσεις, ένα λεπτό αλλάζει η διεύθυνση. Είναι απρόβλεπτο. Είναι κάτι που είναι απρόβλεπτο και δεν μπορεί κάποιος να το ελέγξει. Έτσι. Σωστά. Έτσι λοιπόν, αύριο περιμένουμε παρόμοια κατάσταση, στο Αιγαίο ιδιαίτερα και στην Αττική. Όπως βλέπετε, η Νότια Αττική είναι πάλι στο μάτι του κυκλώνα, όπως και οι περισσότερες περιοχές του Αιγαίου, οι Κυκλάδες και η Κρήτη, ιδιαίτερα οι δυτικές περιοχές, τα Κύθυρα, η Νότια Λακωνία. Και χρειάζεται πάλι επαγρύπνηση και προσοχή. Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, περιμένουμε μεγαλύτερη υποχώρηση λίγο του υδραργύρου, 1 με 2 βαθμούς, καθώς το Μελτέμι δυναμώνει. Ναι. Απ' την άλλη όμως, οι θερμοκρασίες αρχίζουν και υποχωρούν μέχρι 35-37 στη Βόρειο Ελλάδα, μέχρι 39 στα κεντρικά και 40-41 στις δυτικές περιοχές. Μιλάμε για Αγρίνιο, Ηλία, Αχαΐα. Ναι. Εκεί περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες αύριο. Στις υπόλοιπες περιοχές μέχρι 36-37. Αλλά οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί και αύριο. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ιδιαίτερα το μεσημέρι και το απόγευμα σε μεγάλες εντάσεις. Αυτό σιγά σιγά από την Πέμπτη σιγά σιγά θα εξασθενήσουν οι άνεμοι περισσότερο. Οπότε περιμένουμε νέα επίσκεψη ενός δεύτερου κύματος καύσωνα, που από ό,τι φαίνεται θα είναι λίγο περισσότερο ισχυρός από τον προηγούμενο. Δηλαδή θα φτάσουμε τα 44-45. 44-45 βαθμούς Κελσίου στις γνωστές κλειστές υπηρωτικές περιοχές Λάρισα, Αγρίνιο, Θήβα. Μικρότερη διάρκεια όμως. Φαίνεται ότι θα κρατήσει μέχρι και την Κυριακή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Σπίτια λοιπόν και αυτοκίνητα έκαψε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην περιοχή στο Νέο Κουβάρα. Οι δυνατοί άνεμοι που έπνεα στην περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα να εξαπλωθεί η φωτιά σε ένα μεγάλο μέτωπο στην περιοχή του Σαρονικού, με τις αρχές να εκενώνουν δεκάδες οικισμούς. Στην παραλιακή δημιουργήθηκε ποτηλιάρισμα χιλιόμετρων από κατοίκους και επισκέπτες που εγκατέλειπαν μαζικά την πληγήσα περιοχή. Η φωτιά είναι πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια. Αρχίζει και ο κόσμος και φεύγει και από Σαρονίδα. Πώς γλιτώσαν τα περιφερειακά σπίτια στον οικισμό, ήταν απίστευτο. Εκτός ελέγχου η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στον Κουβαρά Αττικής. Να, αυτό τώρα καίγεται. Καίγονται σπίτια συνέχεια. Από τις 12 το μεσημέρι που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σε δασική περιοχή του Πάνιου Όρους, στις 2 είχαν αποσταλεί συνολικά 4 μηνύματα από το 112, εκ των οποίων τα 3 για εκένωση. Είναι βουνό, είναι δύσβατο, δεν υπάρχουν ούτε καν δρόμοι. Επομένως, πρέπει άμεσα να γίνει, γιατί έχει ξεφύγει, η δάση είναι εκτός ελέγχου. Έχει γυρίσει φωτιά από την πίσω πλευρά, όπου ανεβαίνει προς το Πάνιο Όρος, γυρίζει προς την πίσω πλευρά, προς τον οικισμό. Στην αρχή κενώθηκαν οι οικισμοί Πέτα, Μελισσουργός και Τραμπουριά. Όμως εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, εντάσσεως ως και 8 μποφόρ που έπνεαν στην περιοχή, η φωτιά γρήγορα επεκτάθηκε και έτσι με νέα μηνύματα στα κινητά και με τη βοήθεια αστυνομικών και θελοντών εκενώθηκε και η ανάβησο στη Σαρονίδα και το Λαγονίσι. Η φωτιά κατάκαψε σπίτια και αυτοκίνητα που βρίσκονταν στις παρυφές οικισμών. Σπίτι της αδερφής μου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Τραμπουριάς, έχει πάρει φωτιά και διπλανά σπίτια και στην οδοσιά του έχουν πάρει σπίτια φωτιά. Φωτιά είναι πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια, στην κοινότητα Πέτα, Κουβαρά και Μεγάλη Αμή και Ραδέα. Οπότε εδώ πέρα υπάρχουν και εργοστάσια ανακύκλωσης. Είναι 100 μέτρα από τα εργοστάσια, 2 εργοστάσια ανακύκλωσης. Παρόλο που ο πυκνός καπνός και η ένταση των ανέμων δημιουργούν προβλήματα στην ασφαλή προσέγγιση των εναερίων μέσων, όλες οι δυνάμεις καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Παρά τα 8 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή, 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα βοηθούν στο έργο της κατάσβησης, ενώ στο σημείο επιχειρούν πάνω από 150 άντρες της πυροσβεστικής, ανάμεσα τους και 30 Ρουμάνοι πυροσβέστες με 40 οχήματα. Αστυνομικοί με τη βοήθεια κατοίκων προσπαθούν να απομακρύνουν ηλικιωμένους και άτομα από ευπαθείς ομάδες, ενώ οι θελοντές παλεύουν να σώσουν ζώα από περιοχές που κατακαίγονται. Φωτιά, όλο το βουνό είναι αρχίζω και δεν έχω χώρο ασχολητά. Έχει πάει η φωτιά μέχρι τα σπίτια. Σίγουρα είναι καλή καταφύγια. Θα πούμε να σώσουμε ζώα και να φέρουμε το δικό μας χώρο, αλλά δυστυχώς η φωτιά επεκτείνεται τόσο γρήγορα και μάλλον πρέπει να σημαίνει και εμείς. Στην παραλιακή, ουρές χιλιόμετρων σχηματίζουν τα γιόταχε των κατοίκων, οι οποίοι εγκαταλείπουν μαζικά τα σπίτια τους όπου έχουν φτάσει οι πρώτες φλόγες. Γιατί κατεβαίνει ο κόσμος και μπλοκάρει και η παραλία. Καίγεται όλος ο Δήμος Αρονικού. Πάκου τσάκου. Βλέπουμε εδώ την καταστροφή που έχει γίνει, που έχουν καεί περιουσίες σπίτια. Προσπαθήσαμε να γλιτώσουμε ανθρώπους μόνιμους κατοίκους, γιατί βλέπετε είναι εκτός από τους μόνιμους κατοίκους είναι και οι παραθεριστές. Πάμε στην άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τώρα πώς εξελίχθηκε η φωτιά στο Λουτράκι. Στα
σας. Μήνυμα την είδαμε εκεί πάνω, δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα. Προσπαθούμε εδώ πέρα να σωθούμε, δεν βλέπετε τι γίνεται. Έχουν καεί σπίτια. Πολλά, πολλά σπίτια. Συναγερμό σήμανε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Καλυθέα Λουτρακίου. Προληπτικά εκενώθηκαν 3 κατασκηνώσεις και τα 1.200 παιδιά βρίσκονται στο κλειστό γήπεδο Λουτρακίου. Γίνεται ένας χαμός εδώ στην κατασκήνωση που εκενώνουν αυτή την ώρα γονείς και συγγενείς και λεωφορεία που έχουν εκπιστώσει ο Δήμος Λουτρακίου εκτάκτως. Έχουν έρθει στο σημείο για να το εκενώσουν. Μέσα στα σπίτια η φωτιά. Μέσα στα σπίτια η φωτιά. Τώρα οι πυροσβέστες κάνουν ό,τι είναι δυνατόν. Έχουν τρικυκλώσει ό,τι κατασκήνωση με πάρα πολλά οχήματα για να μην κινδυνεύσει ούτε ένα παιδάκι. Οι άνδρες πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας βρίσκονται εδώ σε αυτό το σπίτι που είναι εγκλωβισμένος ένας ηλικιωμένος κύριος και προσπαθούν να τον απεγκλωβίσουν. Σας βρήκε η φωτιά στον ύπνο. Έχω εδώ πέρα βήματα υγείας, χωρίς μου. Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε σε όσους κατοίκους βρίσκονται στις περιοχές Καλυθέα, Πευκιά και Ειρήνη της Κορινθίας, ώστε να εκενώσουν προληπτικά τις κοινότητες και να κινηθούν προς το Λουτράκι. Στέκονται περιουσίες. Παρακαλώ τον κόσμο να απομακρυνθεί από τα σπίτια. Καίγονται σπίτια, ναι, καίγονται και σπίτια. Έχει πολύ αέρα και η φωτιά κατευθύνεται προς τον Αγιοχαράλαμπο. Έχει ανοίξει πάρα πολύ το μέτωπο. Στις 5 το απόγευμα έκλεισε η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου από τους Αγίους Θεοδόρους έως τον κόμβο της Επιδαύρου. Παράλληλα, η πυροσβεστική έδωσε νέα εντολή εκένωσης μέσω του 112 στους κατοίκους των περιοχών Καλαμάκη, Ίσθμια και Παράδεισο, ζητώντας τους να κατευθυνθούν προς την Κόρινθο. Στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέρια μέσα. Το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο και βρίσκεται πάνω από την πόλη του Λουτρακίου. Κοιτάξτε εδώ, η φωτιά που έχει φτάσει. Στο Αλεξάνδριο Συνεδριακό Κέντρο μεταφέρθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με το Δήμο Λουτρακίου, οι ηλικιωμένοι γυροκομείου έπειτα από την εντολή εκένωσης που δόθηκε στην περιοχή Καλυθέα. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στη Βιωτία, στην περιοχή Καπαρέλη και καίει το δάσος της περιοχής. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μέχρι στιγμής η φωτιά δεν απειλεί σπίτια. Και ενώ ήταν σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, αυτά τα δύο μεγάλα μέτωπα που μόλις παρακολουθήσαμε στην Ανατολική Αττική αλλά και στο Λουτράκι, η μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5 και στα Δερβενοχώρια. Πάμε στο Γιάννη Ερβανίτη. Γιάννη. Το δεύτερο συμβάν στην περιοχή της Βιωτίας. Έτσι είχαμε στο Καπαρέλι τη φωτιά η οποία μένεται σε δασική έκταση μακριά από κατοικημένη περιοχή και η δεύτερη φωτιά λίγο μετά τις 5 στην περιοχή των Δερβενοχωρίων, στο Πάνακτο. Αυτό το χωριό είναι στο κέντρο, θα έλεγα, των Δερβενοχωρίων, μαζί με το γύρω είναι τα Σκούρτα, είναι το Πράσινο, η Δάφνη. Άρα μιλάμε για δασική φωτιά. Δασική έκταση, πυκνό δάσος, είναι η πίσω πλευρά της Πάρνηθας. Έχει σταλεί πριν από λίγη ώρα το μήνυμα, το 112, στους κατοίκους της περιοχής, στα Δερβενοχώρια, να είναι προσεκτικοί. Δεν έχει ζητηθεί να γίνει εκένωση κάποιου οικισμού στην περιοχή. Άρα να είναι σε ετοιμότητα, αλλά όχι εκένωση. Υπάρχει δυνατός αέρας, η φωτιά έχει ανοίξει αρκετά, είναι πυκνό το δάσος, πολύ δύσκολο, θα έλεγα δύνατο, να προσεγγίσουν επίγειες δυνάμεις. Μόνο από αέρα θα πρέπει να χτυπηθεί αυτή η φωτιά και από εκεί και πέρα να δουν πώς θα μπορέσουν να προσεγγίσουν οι χερσαίες δυνάμεις, αφού βέβαια το μέτωπο, η δύναμη της φωτιάς θα έχει καλμάρει. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Δημήτρη Λουκά, τον Δήμαρχο Λαβρεωτικής, να μας δώσει την εικόνα. Καλησπέρα, κύριε Λουκά. Γεια σας, τι κάνετε, γεια σας. Εσείς πώς είστε, δώστε μας την εικόνα, πώς είναι η κατάσταση. Είναι θαόδης εκτός ελέγχου. Έχει ανοίξει χιλιόμετρα το μέτρο της φωτιάς, είναι σε εξέλιξη. Δεν είχαμε καθόλου εναέρια μέσα. Παλέψαμε τα επίγεια μέσα και τη πυροσβεστική υπηρεσία, το εθελοντό του Δήμου. Και μέχρι αυτό που τώρα που μιλάμε, είναι σε εξέλιξη φωτιά και βόρεια του Πανίου Όρους, δηλαδή ανάμεσα Γερατέα και Καλύβια, στον οικισμό Μεγάλη Αυλή. Καίγεται όλο το βουνό μέχρι την κορυφή και έχει η φωτιά του Μπάρι, έχει γυρίσει από το νότιο μέρος του Πανίου Όρους.
στη Φέρυσα, Μόκρισα, στην Ανάβησο, στην Αροβίδα, στην Λαγονίση. Δηλαδή είναι πραγματικά εκτός. Για πόσο μεγάλο μέτωπο μιλάμε, κύριε Δήμαρχε? Πάνω από 8 χιλιόμετρα μέτωπο, σε ευθεία γραμμή και άλλο τόσο στο πλάτος. Δηλαδή είναι μια τεράστια έκταση που καίγεται αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα. Άρα 8 χιλιόμετρα κύκλωσε το Πάνιο Όρος, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι όπως μας το περιγράφετε, και κατέβηκε προς τα κάτω. Καίγεται ακριβώς. Έκαψε τη μία πλευρά την βόρεια και γύρισε στη νότια πλευρά και έγινε αυτό που σας περιγράφω. Τώρα μιλάμε για πυκνό δάσος, μιλάμε για ελαιόδεντρα, μιλάμε για θάμνους. Μιλάμε για πυκνή βλάστη χαμηλή, μιλάμε για ελαιόδεντρα, μιλάμε για πεύκα, ανάμιξη βλάστη με σπίτια που υπάρχουν και περιπεντικά και τα σχετικά όλα. Είναι περιοχή που έχει καεί ξανά στο παρελθόν? Έχει καεί ένα τμήμα, όχι όλο. Το άλλο δεν είχε καεί, είναι Παρτίστα Μαρτένο. Και τώρα πόσο κοντά βρίσκεται στα σπίτια? Αυτή τη στιγμή εμείς τώρα δίνουμε μάχη στη Φέρυσα με τα πυροσβεστικά και το φόρετ μέσα στα σπίτια και μέσα στα, στο, δηλαδή σε αγροτεμάχια και σε μέσα στα σπίτια, δηλαδή η φωτιά επαναλαμβάνεται το σκηνικό το προπέρσινο. Είναι μέσα στα σπίτια, είναι μέσα στα αγροτεμάχια, περιφραγμένα, είναι στο βουνό. Παντού είναι φωτιά. Και αλλάζει φορά από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Λουκά. Αλλάζει φορά, ο αέρας είναι πάνω από 7 μποφόρ. Αντί να κόψει τώρα που βραδιάζει, δυναμώνει. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Εσείς συνομιλείτε με κατοίκους, είστε από το πρώτο λεπτό εκεί στο μέτωπο. Πόσα σπίτια έχουν καεί? Δεν έχουμε καμία εικόνα. Εμείς έχουμε πάει λεωφορεία για εκένωση, είμαστε έτοιμοι. Ακόμα δεν έχουμε δώσει εντολή για εκένωση Φέρυσα και στους υπόλοιπους σεισμούς που είναι νότια του Πανίου Όρου. Τώρα θα δούμε βραδιάζοντας την εξέλιξη της φωτιάς και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και μα, έλεγε προηγουμένως ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο κ. Αρτοπιός, ότι έχει συλληφθεί ένας ύποπτος. Γνωρίζετε κάτι γι' αυτό? Δεν γνωρίζω. Η φωτιά πάντως ξεκίνησε από διάζωμα του διπλού δρόμου Αθηνών Λαβρίου και με στροβιλισμό πήγε στην πλευρά από κάτω το δρόμο, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την εξάπλωση. Από διάζωμα ξεκίνησε η φωτιά? Ναι, από το μεσαίο διάζωμα. Και εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Σε χρόνο απίστευτο, από το μεσημέρι δηλαδή, και έγινε το σύμπαν και το θέμα είναι ότι δεν είχαμε βοήθεια από αέρια μέσα. Και εντάξει, τα αεροπλάνα δεν πετάνε πάνω από 5 μποφόρα, τα ελικόπτερα δεν είχαν και ελικόπτερα. Ήταν ελάχιστη και η βοήθεια που είχαν τα ελικόπτερα, δηλαδή, λέτε? Ναι, αυτό. Δεν εξαπλώθηκε η φωτιά, πήγε και παραλιακά. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Και τώρα δούμε, να σας αφήσω, γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί και να εγκλωβιστούμε και όλα, είμαστε ακριβώς στο μέτωπο. Βέβαια, πάνω από όλα, ασφαλειά σας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα πάμε ξανά και στους συναδέλφους που βρίσκονται στα μέτωπα της πυρκαγιάς, να δούμε τι γίνεται. Θα μιλήσουμε και πάλι με τον Μανώλη Ασαριώτη, να δούμε όλες τις νεότερες πληροφορίες. Μανώλη. Αυτή την ώρα, επάνω από το μέτωπο που είναι στην ανατολική πλευρά των Καλυβίων, πετάει το συντονιστικό ελικόπτερο της πυροσβεστικής με τον αξιωματικό να κάνει μια εκτίμηση της κατάστασης. Η φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή της Πέτας συνεχίζει να επεκτείνεται και δυτικά, παρόλο που η φορά των ανέμων θεωρητικά θα την κατήφθινε προς τον νότο, κάτι που έγινε κιόλας, γι' αυτό κινδύνεψαν και οι οικισμοί Μελισσουργός και Τραμπουριά, αλλά σιγά σιγά κατευθύνεται και δυτικά, γιατί βρίσκει αρκετή καύσιμη ύλη. Μπορεί να έχει σχετικά χαμηλή βλάστηση, να μην μιλάμε για ένα πυκνό δάσος, αλλά υπάρχουν πολλά πουρνάρια, υπάρχουν και χαμηλά πεύκα και έχει φτάσει σε πολύ κοντινή απόσταση από τα πρώτα σπίτια στην ανατολική πλευρά της πόλης των Καλυβίων. Εκεί έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής μαζί με κατοίκους και με εθελοντές. Έχουν απλώσει λάστιχα και προσπαθούν να φτιάξουν ουσιαστικά μια ζώνη γύρω από τις κατοικίες. Έχω την εκτίμηση ότι σε λίγα λεπτά
λεπτά θα δούμε και ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα σε μια προσπάθεια να περιορίσουν το μέτωπο, να το σταματήσουν εκεί. Μιλάμε τώρα, αυτό είναι στη δυτική πλευρά του Πανίου Όρους. Ξεκίνησε, πέρασε τη Χαράδρα, πέρασε τη Ράχη και συνέχισε να κατευθύνεται προς τη Δύση και έχει φτάσει σχεδόν στα όρια της πόλης των Καλυβίων. Στο σημείο που βρισκόμαστε εμείς με τον Ιάκωβο Σταυρινίδη, είχαμε μια φωτιά, ένα μέτωπο περίπου στα 50 με 60 μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε εμείς, που είναι μια οικοδομή η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Έσπευσαν 4 οχήματα σε αυτό το σημείο μαζί με τους κατοίκους, κυρίως νεαρής ηλικίας, που έτρεξαν και αυτοί να βοηθήσουν τους πυροσβέστες για να σταματήσουν τις φλόγες και τελικά το κατάφεραν. Και μηχανήματα έργου ήρθαν εδώ και άρχισαν να ανοίγουν μια ζώνη γύρω-γύρω από το σπίτι και να προσπαθούν φυσικά να μην περάσει η πυρκαγιά και στην απέναντι πλευρά του δρόμου, που είναι γεμάτη με ελαιόδαντρα. Και στη συνέχεια μπαίνουμε πάλι στην χαμηλή βλάστηση του Πανίου Όρους με τα πουρνάρια και με τα πεύκα. Βλέπω πολύ κοντά στις φλόγες και στο μέτωπο που είναι εδώ να επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και να προσπαθούν να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς και να ανακόψουν το μέτωπο να μην συνεχίσει δυτικά, γιατί ακολουθούν και άλλα σπίτια και είναι, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που θέλουν να αποφύγουν. Σε επιφυλακή είναι σχεδόν όλοι οι κάτοικοι των Καλυβίων, ειδικά όσοι έχουν σπίτια και περιουσίες από αυτή την πλευρά της πόλης. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι που έχουν έρθει κοντά στις πυροσβεστικές δυνάμεις και είναι έτοιμοι να βοηθήσουν εάν τους ζητηθεί οποιαδήποτε βοήθεια. Υπάρχει και μια υδροφόρα στο δρόμο για να ανεφοδιάζονται από εκεί τα οχήματα της πυροσβεστικής, γιατί το σημείο όπου τώρα φλέγεται είναι αρκετά δύσβατο και υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μόνο με τα πόδια από τους πυροσβέστες, που προσπαθούν κόβοντας κλαδιά, ρίχνοντας νερό, να ανακόψουν την πορεία του μετώπου. Η ένταση των ανέμων παραμένει στην ίδια κατάσταση με το μεσημέρι, δηλαδή στα 6 και σε ορισμένες στιγμές να έχουμε ρηπές των 7 μποφόρ. Κάνει μια κίνηση μεγάλη τώρα ο Ιάκωβος Σταυρινίδης για να σας δείξει το μέτωπο που πριν από λίγα λεπτά είχαν καταφέρει να περιορίσουν οι επίγειες δυνάμεις εδώ πάρα πολύ κοντά στο σπίτι που βρισκόμαστε εμείς. Να φαίνεται πως ξανά δίνει μεγάλη εστία φωτιάς, με τους πυροσβέστες φυσικά να μην έχουν απομακρυνθεί ιδιαίτερα από το σημείο και να προσπαθούν πάλι να σβήσουν και αυτές τις φλόγες. Ναι, το μέτωπο δίπλα στο ελαιόδοντρα, όπως έλεγες και νωρίτερα. Μπορεί να πει κανένας. Δεν είναι καθόλου εύκολη η κατάσταση, Ρίτσα. Δεν είναι καθόλου εύκολο για κάποιον να πει ότι η εικόνα που παρουσιάζεται αυτή την ώρα είναι καλύτερη σε σχέση με το μεσημέρι. Τουλάχιστον σε αυτή την περιοχή μπορεί να μην βλέπουμε να έχουν πλησιάσει επικίνδυνα οι φλόγες στα σπίτια. Αλλά εάν αλλάξει η φορά του ανέμου, η απόσταση που βρίσκονται τα σπίτια τώρα από τις πιο κοντινές φλόγες μπορεί να εκμηδενιστεί μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, μόνο και μόνο εάν δώσει την όθηση ο άνεμος. Αυτή την ώρα φυσούν κυρίως βόρειοι άνεμοι και κατευθύνουν το μέτωπο πάλι προς την κορυφογραμμή του Πανίου Όρους. Όμως, ναι, επειδή υπάρχει καύσιμη ύλη, υπάρχουν τα πουρνάρια, υπάρχουν όλα αυτά, επεκτείνεται και δυτικά και αυτό προσπαθούν να σταματήσουν οι πυροσβέστες. Λίγο αριστερά τώρα σας δείχνει, λίγο προς την Ανατολή δηλαδή, μέσα στο Πάνιο Όρος, σας δείχνει ο Ιάκωβος ο Σταυρινίδης, που και πάλι έχει αναζωπηρωθεί το μέτωπο και κατευθύνεται προς την κορυφογραμμή. Πίσω από εκεί είναι η Κισμή Φέριζα, είναι η Δραμπουριά, είναι ο Μελισσουργός, είναι όλες αυτές οι περιοχές που έχουν νιώσει ιδιαίτερα τον κίνδυνο σήμερα από το μεσημέρι που ξεκίνησαν οι φλόγες από την περιοχή της Πέτας και πολύ γρήγορα πήρε διαστάσεις αυτό το μέτωπο από βορρά προς νότο και εξελίχθηκε σε αυτό που έχουμε, μια περιοχή πολλών εκατοντάδων στρεμμάτων να έχει καταστραφεί από τις φλόγες, να μην έχουν καταφέρει παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες. Και είναι ένα μέτωπο, Μανώλη, για να συνεχίσει και στη συνέχεια να μας πεις το ρεπορτάζ, αυτό το μας έδειξε μόλις ο Ιάκωβος Σταυρινίδης, το οποίο στην προηγούμενη σύνδεσή μας δεν υπήρχε, δεν το είχαμε δει. Είναι μια αναζωπήρωση, είναι ένα άνοιγμα της φωτιάς, το οποίο δεν το είχαμε δει. Ναι.
με τους τροφιλισμούς του ανέμου, με την αύξηση της έντασης στην τοπική, γιατί ακούσατε και από τον μετεωρολόγο που είναι και ο ειδικός, δεν είμαστε εμείς, αλλά είπε ότι δημιουργείται ένα μικροκλίμα στις πυρκαγιές και αυτό το μικροκλίμα που δημιουργείται ουσιαστικά ευνοεί την εξάπλωση της φωτιάς. Αλλάζει ο καιρός, πολλαπλασιάζεται η ένταση των ανέμων, υπάρχει στροβιλισμός του αέρα, έτσι ώστε βρίσκει νέα καύσιμη ύλη η φωτιά και μεταδίδεται με πάρα πολύ γρήγορη αστραπία, αστραπία. Ακόμα και μπροστά μας που τώρα φαίνεται... Ακόμα και μπροστά μας που φαίνεται τώρα ότι έχουν καταφέρει οι επίγειες δυνάμεις να σβήσουν την φωτιά και όμως υπάρχουν κάποια σημεία που συνεχίζουν να φλέγονται και γι' αυτό μάχονται ακόμα υπερβάλλοντας αυτούς, αν θα μπορούσαμε να πούμε, οι άνθρωποι εκεί μαζί με τους εθελοντές, μαζί με τους κατοίκους που έχουν σπεύσει από την πρώτη στιγμή να τους βοηθήσουν, να σβήσουν και αυτές τις φλόγες γιατί μπορεί πολύ αργά αλλά πολύ σταθερά ταυτόχρονα να κατευθύνονται προς τα πρώτα σπίτια που είναι στην άκρη της πόλης των Καλυβίων. Και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι και πόσο δύσκολη και τιτάνια είναι η προσπάθεια των χερσαίων δυνάμεων, των χερσαίων τμήματων. Για να επιστρέψουμε και στην Άννα Νικολάου στο Λαγονίσι, εκεί που καίγεται το σπίτι, όπως μας έλεγε προηγουμένως, η μονοκατοικία. Το ηλικιωμένο ζευγάρι έχει απομακρυνθεί. Άννα. Ακριβώς, Ρίτσα, και συνεχίζει να παραδίδεται στις φλόγες η μονοκατοικία. Όπως μπορείτε να δείτε, έχει καταστραφεί ολοσχερός. Όσο περνάει η ώρα, όση ώρα βρισκόμαστε εδώ, εγώ βλέπω όλο και μεγαλύτερες φλόγες. Φυσάει πάρα πολύ ο αέρας, με αποτέλεσμα να δυναμώνει η φωτιά που βρίσκεται στο εσωτερικό του σπιτιού. Ακούμε συνεχώς να σπάνε αντικείμενα από το σπίτι και να πέφτουν τούβλα από την ταράτσα. Όσο μπορώ να δω τριγύρω μας, δεν υπάρχει κάποια καινούρια εστία σε όλη την περιοχή. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να δω είναι αυτό το σπίτι που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Όπως είπες και εσύ προηγουμένως, ήταν η μόνιμη κατοικία ενός ηλικιωμένου ζευγαριού, οι οποίοι ευτυχώς πρόλαβαν και το εγκατέλειψαν όταν έστειλε το 112 το μήνυμα για την εκένωση του οικισμού. Συνεχίζει να καίει, όπως είπαμε, το σπίτι και είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, Ρίτσα. Έχει παραδοθεί στις φλόγες η μονοκατοικία. Για να δούμε τι γίνεται και στον Μαντιλαρά, στα Καλύβια, όπου βρίσκεται ο Θάνος Κλωνόπουλος. Θάνο. Και βλέπετε, Ρίτσα, πόσο πυκνός είναι ο καπνός στον συγκεκριμένο οικισμό και πόσο δυνατά φυσάει αυτή τη στιγμή ο αέρας. Φυσάει με κατεύθυνση προς εμάς, οπότε σημαίνει οι φλόγες, οι οποίες είναι πάρα πολύ, σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση, θα έρθουν ακόμα πιο κοντά. Κάνουν ρήψη συνεχώς τα ελικόπτερα τύπου Έριξον. Είδαμε προηγουμένως και ένα αεροπλάνο τύπου Καναντέρ, το οποίο πραγματικά μπήκε μέσα στον καπνό με επικίνδυνους ελιγμούς, κάνοντας μια προσπάθεια να επιχειρήσει για την κατάσβεση της φωτιάς. Ωστόσο, μπορείτε να καταλάβετε κι εσείς από την εικόνα που σας μεταφέρουμε μαζί με τον Γιάννη Γιάτη ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Προηγουμένως που βρισκόμασταν σε άλλο οικισμό, Ρίτσα, είδαμε κατοίκους απ' έξω να παρακαλάνε αστυνομικούς να βοηθήσουν, να τους βοηθήσουν ώστε να σβήσουν τη φωτιά που είχε μπει στις αυλές των σπιτιών τους. Είδαμε κόσμο να αγωνιά για τις περιουσίες τους. Καταγράψαμε την αγωνιώδη προσπάθεια ώστε να απομακρυνθούν τα άλογα που υπήρχαν στον υπηκό όμιλο των Καλυβίων, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε ένα πάρκο που σε άλλον οικισμό, ο οποίος δεν κινδυνεύει από τη φωτιά. Ωστόσο, υπήρχε έκκληση για βοήθεια, υπήρχε έκκληση να βρεθούν φορτηγά για να μεταφέρουν τα συγκεκριμένα άλογα. Τώρα, στον οικισμό στον οποίο βρισκόμαστε, έχει εκενωθεί, δεν υπάρχει κάποιος κάτοικος ο οποίος να έχει μείνει στο σπίτι του σε μια προσπάθεια να προστατέψει μόνος του την περιουσία του. Υπάρχουν οι αστυνομικοί οι οποίοι κάνουν συχνά ελέγχους ξανά και ξανά στα σπίτια. Μην τυχόν έχει κάποιος, όπως είπαμε προηγουμένως, κάποιος κάτοικος παραμείνει σε μια προσπάθεια μόνος του να σώσει την περιουσία του, ενώ βλέπετε ότι οι φλόγες όλο και περισσότερο πλησιάζουν προς τον οικισμό. Βέβαια, αναλόγως και την φορά των ανέμων, υπάρχουν στιγμές οι οποίες φαίνεται πως η φωτιά απομακρύνεται. Ωστόσο, ξαφνικά φουντώνουν οι φλόγες και κατευθύνονται προς τον οικισμό στον οποίο βρισκόμαστε. Έχουν δημιουργήσει μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, Θάνο. Κυριολεκτικά ένα σύννεφο καπνού έχει καλύψει την περιοχή. Ελάχιστα μπορεί κανείς να διακρίνει στο βάθος που είναι η φωτιά. Σημαντικό είναι αυτό που είπες, ότι έχουν απομακρυνθεί οι κάτοικοι. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος στην περιοχή. Βλέπεις επίγειες δυνάμεις, έχουν περάσει πυροσβέστες όση ώρα είσαι εκεί.
Πήγε στην άμυσο, όχι, δεν έχουμε δει. Άλλωστε είναι και όπως μας είπαν εδώ πέρα και δύσβατο ότι δεν υπάρχει κάποιος οδικός κάποιος δρόμος ώστε να μπορούν να ανέβουν εκεί πέρα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η φωτιά. Είναι κυρίως βραχώδης με χαμηλή βλάστηση. Αυτή τη στιγμή πάλι κάνει ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον. Σας μεταφέρουμε την εικόνα με τον Γιάννη τον Γκιάτη ρήψη. Όπως σας είπαμε και προηγουμένως, οι ρήψεις γίνονται όσο το δυνατόν πιο άκρη και όχι στο κέντρο της φωτιάς και όχι μέσα στην εστία, καθώς είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Μπορείτε να το καταλάβετε και εσείς με τόσο πυκνό καπνό, αλλά και τις συνθήκες που δημιουργούνται στις εστίες της φωτιάς. Βλέπετε τώρα, πάλι έχει αλλάξει κατένδυση ο άνεμος, πάλι έχει μια πολύ δυνατή ρηπή και πάλι βλέπω να εμφανίζονται φλόγες. Έτσι όπως είμαστε στο σημείο, να σου πω, Ρίτσα, ότι περιμετρικά μας έχουμε τουλάχιστον 5 μέτωπα τα οποία πλησιάζουν επικίνδυνα προς το σημείο που βρισκόμαστε. Και αυτό γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο, καθώς βλέπετε ότι ο καπνός είναι πάρα πολύ πυκνός. Ξαφνικά εμφανίζεται η φλόγα μπροστά σου, καθιστώντας ακόμα πιο επικίνδυνη την όλη κατάσταση. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ακόμα και άλλο ένα ελικόπτερο το οποίο έρχεται να επιχειρήσει κατάσβεση. Και αυτό πάλι έρχεται πάρα πολύ όσο το δυνατόν πιο άκρη, ώστε να μπορεί να είναι οι συνθήκες, αλλά είναι πάρα πολύ μακριά από τις εστίες φωτιές που βλέπουμε, Ρίτσα. Βλέπουμε όμως ότι προσπαθούν, κάνουν τα πάντα, πρέπει μέχρι η ώρα αρχίζει και μετράει αντίστροφα, καθώς δεν μπορούν να πετάξουν την αέρια μέσα το βράδυ. Προσπαθούν τώρα να ρίξουν όλες τους τις δυνάμεις όπως μπορούν, έστω τουλάχιστον κάπως να περιοριστεί όλο αυτό το μέτωπο της φωτιάς. Αλλά από τις εικόνες τις οποίες καταγράφουμε από το μεσημέρι, Ρίτσα, φαίνεται πως αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα να γίνει. Εικόνα καταστροφής, λοιπόν, μια αποπνικτική ατμόσφαιρα. Βλέπαμε προηγουμένως και την εκένωση του υπηκού ομίλου, συγκινητικές εικόνες και εκεί. Και πάντα να μην ξεχνάμε τις τεράστιες προσπάθειες που κάνουν οι εθελοντές, οι εθελοντικές ομάδες που είναι πάντα πρώτοι στο μέτωπο και βοηθούν για να τεθεί η φωτιά στο υποέλεγχο. Για να πάμε και στην Όλγα Παναγιωτίδου, να δούμε τώρα για τις εξελίξεις. Τα πύρινα μέτωπα ενημερώνει το Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Όλγα. Πράγματι, σε ανοιχτή γραμμή με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τον αρμόδιο Υπουργό Βασίλη Κικίλια βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόσο εν πτήση προς τις Βρυξέλλες, όσο και στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, ενημερώνεται συνεχώς για όλες τις εξελίξεις στο μέτωπο των πυρκαγιών. Είχαμε την έκτακτη συνεδρίαση της Διυπουργικής στην Πολιτική Προστασία, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, στελέχη των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών για τον συντονισμό όλων των ενεργειών κατάσβεση των πυρκαγιών, ενεργοποίηση του 112 ακόμα και εκένωση των κατοικημένων περιοχών που απειλήθηκαν. Ύψωστη προτεραιότητα είναι η προστασία των ανθρωπίνων ζώων. Είναι σαφές αυτό. Στο Δήμο Σαρονικού έσπευσε νωρίτερα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον βουλευτή Γιώργο Καραμέρο, ενώ σε ανάρτησή του στο Facebook ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Στέριος Καλπάκης, ανέφερε πως αυτές τις δύσκολες ώρες η σκέψη μας είναι στους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής, σε όσους κινδυνεύουν οι περιουσίες τους, στους πυροσβέστες και τους εθελοντές, αλλά και φυσικά σε όλους όσοι δίνουν μάχη με τις φλόγες. Με τον Βασίλη Κικίλια επικοινώνησε και ο Γιάννης Γκιόκας από το Κομμουνιστικό Κόμμα, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη του μετώπου της πυρκαγιάς. Να σας πω ότι ο κύριος Γκιόκας, επικεφαλής κλιμακίου του Κομμουνιστικού Κόμματος, βρίσκεται στα Καλύβια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα επίσης απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους εθελοντές που θέλουν να βοηθήσουν, να συμβάλλουν. Έχουν δώσει σημείο συνάντησης στο Δημαρχείο Καλυβίων. Ενώ να σας πω τέλος και για την ελληνική λύση, ότι μιλάει για χρονικό μιας προαναγγελθήσεις καταστροφής. Κάνει λόγο λοιπόν η ελληνική λύση και αναφέρει πως όσοι με τις πράξεις και παραλήψεις τους άφησαν τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών έρμεα της πύρινης Λέλαπας, θα λογοδοτήσουν, Ρίτσα. Μάλιστα, Όλγα, σε ευχαριστούμε. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Τανάγρας, τον κύριο Βασίλη Περιάλια. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Θα μας πείτε για την εικόνα στα Δεβενοχώρια, πώς είναι η κατάσταση. Δεν κινδυνεύουν οι οικισμοί. Είναι, αυτή τη στιγμή έχουν πολλά υπέργεια μέσα και προσπαθούμε να γίνει κατάσταση. Είναι σε ένα ρέμα μέσα και έχουμε πολλά καναντέρ, πολλά ελικόπτερα. Είναι σε δάσος δηλαδή μέσα, στο ρέμα μέσα έχει δάσος, έχει δασική έκταση. Ναι, ναι, θαμνώδες. Και είναι αρκετά μακριά τα σπίτια. Ναι, είναι πολύ μακριά. Η εικόνα που έχετε δηλαδή είναι καλή. Η εικόνα είναι που προσπαθούμε να γίνει κατάσταση και ευτυχώς που έχουμε πολλά υπέργεια μέσα, ελικόπτερα και καναντέρ.
Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Για να επιστρέψουμε στον Μανώλη Ασαριώτη. Μανώλη, είσαι πολύπλοκος ρεπόρτερ. Έχεις ζήσει εσύ εκεί πολλές φωτιές και εγώ στο στούντιο εδώ. Να τις περιγράφω και να μας τις μεταδίδεις. Είναι δύσκολη η πυρκαγιά? Είναι πάρα πολύ δύσκολη η πυρκαγιά, Ρίτσα. Είναι σε ένα δύσβατο σημείο. Είναι σε ένα σημείο που είναι μια χαράδρα αυτή την ώρα, αυτό που έχουμε μπροστά μας. Είναι μια χαράδρα με πάρα πολύ πυκνό καπνό. Αυτό ουσιαστικά κάνει αδύνατη την επέμβαση και των επίγειων και των εναέριων μέσων. Δεν μπορεί τίποτα να πλησιάσει. Οι μεν πυροσβέστες με τους εθελοντές από εδάφους δεν μπορούν να πλησιάσουν. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και είναι και ανούσιο, γιατί για να φτάσουν εκεί θα διανύσουν μεγάλη απόσταση με τα πόδια και θα έχουν μόνο ελάχιστα μέσα μαζί τους, ουσιαστικά αξίνες και πριόνια για να κόβουν κλαδιά και να προσπαθήσουν να φτιάξουν μια αντιπυρική ζώνη, και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ταυτόχρονα. Ο Άρα λες ότι ουσιαστικά πρέπει να περάσει τη χαράδρα για να έχει μια καλύτερη εικόνα. Ουσιαστικά θα χρειαστεί να αφήσουν, όσο και να ακούγεται άσχημο, ναι, είναι αναγκασμένοι να αφήσουν τη χαράδρα να καεί, ό,τι είναι να κάψει. Φαίνεται η ένταση των ανέμων κάποιες στιγμές να μειώνεται και αυτό είναι το θετικό, αλλά εκεί που καίει τώρα στο όρος Πανίο, στη χαράδρα ανάμεσα στα καλύβια και τους οικισμούς της Φέριζας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρήσει οποιοδήποτε. Και φοβάμαι ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολη η εξέλιξη, η συνέχεια αυτής της φωτιάς, γιατί συνεχώς βρίσκει καύσιμη ύλη και επεκτείνεται το μέτωπο. Το μέτωπο ξεκίνησε τουλάχιστον 4, για να μην πω 5 χιλιόμετρα πιο δυτικά από το σημείο που βλέπετε εσείς τώρα να φλέγετε, και σιγά σιγά, παρόλο που η άνεμη ήταν από βορρά προς νότο, επεκτάθηκε και προς τη δύση. Αυτό συνεχίζει να συμβαίνει με πιο αργούς ρυθμούς βέβαια, αλλά συνεχίζει να επεκτείνεται και να καίει μεγάλες εκτάσεις, να καίει μεγάλες εκτάσεις χωρίς κάποιος ουσιαστικά να μπορεί να τις σταματήσει. Το μόνο θετικό σε αυτή την ώρα που μιλάμε είναι ότι έχουν καταφέρει οι επίγειες δυνάμεις να απομακρύνουν τον κίνδυνο από τα πρώτα σπίτια των καλυβίων και να μην κινδυνεύουν αυτά, καθώς το μέτωπο φαίνεται να κινείται βορειότερα από αυτά, χωρίς όμως κανένας να μπορεί να προεξοφλήσει τι θα γίνει την επόμενη ώρα. Και δεν το λέω για να κινδυνολογήσω, αλλά βλέπουμε από το μεσημέρι ότι ενώ πιστεύουμε πως η φωτιά θα κατευθυνθεί μόνο προς τον νότο, να επεκτείνεται το μέτωπο και δυτικά. Συνεχώς επεκτείνεται και δυτικά, γιατί βρίσκει καύσιμη ύλη. Και δεν μπορεί κανένας να υπολογίσει αυτή τη στιγμή το πού θα φτάσει. Έκανε την πτήση με το ελικόπτερο ο συντονιστής. Εκείνος είναι ο υπεύθυνος για να εκτιμήσει την κατάσταση. Τώρα ο Ιάκωβος ο Σταυρινίδης σας δείχνει πάλι τις φλόγες που είχαν σβήσει νωρίτερα οι πυροσβέστες σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο που βρισκόμαστε εμείς. Και όμως πάλι έχουμε φλόγες, έχουμε μαύρο έντονο καπνό σε μια πολύ κοντινή απόσταση. Πάλι όμως ο καπνός δείχνει μια φορά του ανέμου από το βορρά προς τον νότο. Παρόλα αυτά είναι λίγες δεκάδες μέτρα μακριά από τα πρώτα σπίτια των καλυβίων, και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, κάνει τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων σπιτιών να ανησυχούν. Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε στη Γεωργία Λαγού. Στον οικισμό Γαλήνη βρίσκεται εκεί στο Λουτράκι. Πραγματικά είναι εικόνες αποκάλυψης εδώ στον οικισμό, όπως μπορείτε να δείτε με την βοήθεια του Μιχάλη Βασιλιάδη. Καίγονται αρκετά σπίτια, το μέτωπο είναι ενεργό μέχρι και αυτήν την ώρα. Ρίτσα, είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα, μια γήινη κόλαση. Οι κάτοικοι εδώ, όσοι έχουν απομείνει, έχουν βγει έξω από τα σπίτια τους. Μπορείτε να ακούσετε και τον ήχο από το ελικόπτερο, το οποίο πετά και κάνει συνεχώς ρήψεις νερού πριν πέσει το σκοτάδι. Αυτό είναι το στοίχημα. Είδαμε πραγματικά ανθρώπους, κατοίκους εδώ να είναι αλόφρονες. Έχουν καεί αρκετές περιουσίες εδώ στον οικισμό Γαλήνη. Καίγονται ολόκληρα σπίτια. Βρίσκονται εδώ οι άνδρες της πυροσβεστικής σε κάθε σημείο. Αυτό μπορούμε να διακρίνουμε. Είναι ανατριχιαστικός ο ήχος από τις φλόγες, δεκάδες κάφτρες. Νομίζω μπορείτε να διακρίνετε αυτές τις εικόνες αποκάλυψης που
που συμβαίνουν εδώ. Καίγονται ολόκληρα σπίτια. Ακριβώς απέναντι είναι η Εθνική Οδός, η οποία είναι κλειστή. Βλέπετε τους άντρες της πυροσβεστικής να έχουν σχηματίσει μια ανθρώπινη αλυσίδα και προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Σε κάθε γειτονιά εδώ στον οικισμό Γαλήνη πραγματικά τα πάντα έχουν φουντώσει. Υπάρχουν και αρκετά ζώα, όπως μας είπαν οι κάτοικοι, Ρίτσα, προσπαθούν να τα σώσουν. Υπάρχουν και είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνο, διότι υπάρχουν. Πάρε μια ανάσα, πάρε μια ανάσα, Γεωργία. Βλέπουμε εμείς την προσπάθεια που κάνουν οι πυροσβέστες. Είναι πολύ δύσκολο. Η φωτιά, όχι σε ένα, αλλά σε πολλά σπίτια, έχει μπει μέσα, έχει περάσει, έχει αφήσει καμένο γύρω της και έχει μπει μέσα στα σπίτια. Φαίνεται ότι οι κάτοικοι δεν έχουν απομακρυνθεί, αλλά έχουν φτάσει οι πυροσβέστες. Προσπαθούν τουλάχιστον, εάν δεν έχει περάσει στο κύριο οίκημα η φωτιά. Βλέπετε τους ανθρώπους, Ρίτσα. Ναι. Να προσπαθούν να καλούν σε βοήθεια. Δεν προλαβαίνουν. Είναι ενεργά τα μέτωπα. Συνεχώς. Είναι ενεργά τα μέτωπα. Βλέπετε με τη βοήθεια του εικονολήπτη μας, του Μιχάλη Βασιλιάδη. Πραγματικά. Βλέπετε μια ολόκληρη περιοχή να έχει τυλιχτεί στις φλόγες και στους καπνούς από νωρίς το πρωί. Ό,τι μπορούμε να διακρίνουμε εδώ είναι καμένα. Για πραγματικά, να προσέχετε λίγο, Γεωργία. Ναι, φαίνεται ότι η φωτιά έχει μπει σε όλη τη συνοικία. Δεν υπάρχει ρεύμα, να σου πω, Ρίτσα. Mm-hmm. Εδώ ήταν ένα τροχόσπιτο. Μπορείτε να ακούσετε τις εκρήξεις, αν μου επιτρέπεις. Από το πετρέλαιο, δεξαμενή του πετρελαίου, από εδώ. Από εδώ κάκι όλοι, από εδώ. Εδώ. Ο κάτοικος αυτού εδώ του σπιτιού που καίγεται αυτή την ώρα. Δεξαμενή. Ελάτε, είναι επικίνδυνα. Όχι, κάκι, πάει, τελείωσε. Γκάψαν όλοι. Κάκι, έφυγε όλοι. Τόση ώρα τη βλέπαμε. Έχουν καεί πολλά σπίτια εδώ. Εδώ, εδώ ειδικά αυτό το σπίτι, τι να πω, πού θα μείνουμε στον δρόμο, δεν ξέρω πού θα πάμε. Είμαστε δύο ηλικιωμένοι. 82 χρονών άνθρωπος, εγώ και 77 η γυναίκα μου. Πού θα πάμε το βράδυ. Πού θα μείνουμε. Απελπισία. Κάντε κουράγιο. Δυστυχώς η φωτιά, αυτό το στοιχείο της φύσης, έχει παρασύρει τα πάντα στο περασμά τους. Κάντε κουράγιο. Κάντε κουράγιο να σβήσει η φωτιά. Κάντε κουράγιο. Αυτό μας λένε. Ούτε να κοιμηθούμε, ούτε ρούχα, ούτε τίποτα. Μέσα όλα καήκανε. Όλα τα πάντα. Αχ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Κρίμα. Δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο το βράδυ για πολλούς κατοίκους, ναι. Και μιλάμε για δεκάδες κατοίκους, Ρίτσα. Εκεί βρήκαμε. Κάτι, τι σου λένε, Γεωργία, έχουν είναι κάτι πολλά σπίτια. Έχουμε δει τρία, μας έχει ζήξει μέχρι τώρα τρία σπίτια που έχουν καεί. Δεκάδες. Ναι. Καήκαν όλα, κοπέλα μου, καήκαν όλα. Καήκαν όλα. Σε αυτό το παράθυρο, Βανταλίτε, καήκαν όλα. Όλα καήκαν, Θεέ μου. Ελάτε. Είναι πολύ δύσκολη στιγμή. Ναι, βλέπετε. Ναι. Την, Γεωργία, το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι πολύ δύσκολο. Των ανθρώπων να είναι όμοιροι της πυρκαγιάς, όμοιροι της λέλαπας. Πόσο δύσκολο είναι, Ρίτσα, να βλέπουν πραγματικά. Δίνουν τη μάχη οι πυροσβέστες, δίνουν τη μάχη οι κάτοικοι. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά και μόνο ότι είδαμε στα χέρια της κυρίας το κλειδί. Καταλαβαίνουμε όλοι. Για να συνομιλήσουμε και είναι τώρα. Είναι ολόκληρη. Ναι, θα πιστέψουμε σε λίγο, Γεωργία, σε σένα. Θα συνομιλήσουμε τώρα με κάτοικο από τη Γαλάζια Ακτή, τον κύριο Σταύρο Βαζιντάρη. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά εδώ πέρα. Βρίσκομαι ανάμεσα στα καλύβια Θωρικού και το Λαγονίσι, στο ύψος του Ολυμπιακού χωριού, εδώ και τρεις ώρες κοντά. Δυστυχώς όλοι οι δυνάμεις επιχειρούν στο κεντρικό μέτωπο, που είναι προς Σαρονίδα Νάβισο, που είναι πιο πυκνό κατοικημένη περιοχή. Εδώ έχει γίνει τώρα μια μεγάλη αναζωπήρωση. Επιχειρεί ένα καναντέρ μόνο, δεν μπορεί με τους ισχυρούς ανέμους να προσεγγίσει τη φωτιά. Είμαστε 500 μέτρα από την κεντρική λεωφόρο Καλυβίων. Απλά κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Εάν περάσει τον δρόμο η φωτιά, δυστυχώς θα έχουμε ένα δεύτερο μάτι. Γιατί απέναντι βρίσκεται ο οικισμός της Γαλάζιας Ακτής, που είναι πευκόδασος, πολύ πυκνή βλάστηση και πάρα πολλά σπίτια. Είναι 500 μέτρα λοιπόν, 500 μέτρα από τη Γαλάζια Ακτή, από τον οικισμό αυτό λέτε. Να κάνουμε τουλάχιστον μια αντιπυρική ζώνη, κάτι. Ναι.
500 μέτρα από τον οικισμό της Γαλάζιας Ακτής, εκεί είναι η φωτιά όχι, τώρα. Είναι 500 μέτρα η φωτιά από την κεντρική λεωφόρο. Εάν ναι. περάσει την κεντρική λεωφόρο της την οδό Καλυβίων, τότε θα έχει πολύ εύκολο έργο να φτάσει στη Γαλάζια Ακτή με τους ισχυρούς ανέμους το πολύ σε 10 λεπτά. Ζητάμε βοήθεια να έρθουν και επίγεια και αέρια μέσα να σβήσουν αυτή την μεγάλη αναζωπήρωση. Αυτή τη στιγμή. Εάν δεν γίνει τώρα, δυστυχώς θα ζήσουμε πολύ άσχημη βραδιά. Κύριε Βεζιντάρη, θα ξαναπείτε το σημείο που βρίσκεστε αφού κάνετε μια έκκληση για βοήθεια έκκληση να φτάσει εκεί πυροσβεστική. Στο Ολυμπιακό χωριό, οδός Καλυβίων, το γνωρίζουν όλες και η πολιτική προστασία και τα σώματα, είναι το Ολυμπιακό χωριό. Ανάμεσα στο Λαγονίσι και στα Καλύβια το χωριό. Στο Ολυμπιακό χωριό λοιπόν, εκεί είναι το μεγάλο μέτωπο τώρα μας λέει ο κύριος Βαζιντάρης. Μεγάλη αναζωπήρωση. Μεγάλη αναζωπήρωση η οποία... μεγάλα σπίτια μπροστά μας. Και έχει πολλά σπίτια εκεί. Ναι. Είναι πυκνοκατοικημένη η περιοχή. Βρίσκονται κάτοικοι εκεί κύριε Βαζιντάρη. Είναι άλλοι κάτοικοι εκεί. Βρίσκονται πάρα πολύ στα αυτοκίνητά τους. Δίπλα μου εδώ έχω και... μια φιλοζωική εταιρεία που μάζεψε όλα τα σκυλάκια και τα ζωάκια άρων-άρων και έφυγε. Και θα κάτσω εγώ να προσέχω λίγο την περιοχή εδώ, σε περίπτωση που περάσει το δρόμο να τους ειδοποιήσω να ξαναέρθουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν εννοείται οι άνθρωποι ανά 500-600 μέτρα με τις βαλίτσες στα χέρια. Μάλιστα. Υπάρχει εκεί λοιπόν η αναζωοπήρωση όπως μας λέτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε ευχαριστώ. Σε εσάς. Για να πάμε και πάλι στη Γεωργία Λαγού. Γεωργία. Ναι. Δυστυχώς όσο προχωράμε και όσο προχωράει το ρεπορτάζ μας, Ρίτσα, βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Ολόκληρα σπίτια να καίγονται και να τυλίγονται στις φλόγες. Ολόκληρες περιουσίες με τους κατοίκους. Να εκτάζουν τις πύρινες γλώσσες, πραγματικά να έχουν μπει μέσα στα σπίτια τους. Θέλω μα να μόνο σας πω εμείς μαζί με αυτά που μας στέλνετε το με τον Μιχάλη Βασιλιάδη, η Γεωργία, έχουμε μετρήσει μόνο από αυτά τα πλάνα που έχουμε δει τώρα, σε αυτά τα λίγα λεπτά της σύνδεσής μας, 4 ή 5 σπίτια στις φλόγες. Είναι δεκάδες εδώ, Ρίτσα, τα σπίτια και ακόμα μπορώ να διακρίνω, Μιχάλη, πρόσεχε. Απέναντι ακριβώς βλέπουμε μικρές εστίες. Υπάρχει, Ρίτσα, μία πλαγιά που από εκεί υπάρχουν δεκάδες σπίτια και αυτό που παρατηρούμε ήταν τέτοιος ο αέρας, τέτοια η μανία του ανέμου που πραγματικά έκαιγε ό,τι βρισκόταν στο πέρασμά του. Εδώ βλέπουμε κάποια οικόστα τα οποία ευτυχώς γλίτωσαν. Θα ήθελα, γι' αυτό περπατάμε, να σας δείξω με τη βοήθεια του Μιχάλη Βασιλιάδη την ολοκληρωτική καταστροφή, Ρίτσα. Τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ στον οικισμό Γαλήνη, ένας από τους οικισμούς, μία περιοχή όπου έχει πληγεί περισσότερο εδώ στο Λουτράκι. Και καίει μέχρι και αυτήν την ώρα. Προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με επίγεια μέσα, με εναέρια, να τη θασεύσουν πραγματικά αυτή την κόλαση που ο άνθρωπος, επίτρεψέ μου να σου πω, είναι τόσο αδύναμος μπροστά σε αυτό το θέαμα. Και μιλάμε για έναν οικισμό με αυτή την εικόνα που βλέπουμε, ο οποίος είναι αρκετά πυκνοκατοικημένος. Δεν είναι ένας οικισμός, ένα σπίτι εδώ, ένα σπίτι πιο πέρα. Είναι αρκετά πυκνοκατοικημένος ο οικισμός. Ακριβώς, και είναι το ένα σπίτι δίπλα από το άλλο και αυτό που διακρίναμε ήταν τέτοια... να πάμε πιο πίσω, Μιχάλη, συγγνώμη, Ρίτσα, να μεταφερθούμε πιο πίσω, διότι γίνονται εκρήξεις. Υπάρχουν, όπως μας είπε και ο κύριος πριν, γεμάτες δεξαμενές με πετρέλαιο. Βλέπουμε τους κατοίκους να τρέχουν αλόφρονες, να προσπαθούν να προλάβουν τη νύχτα, να προλάβουν αυτό το βράδυ που δυστυχώς θα είναι πολύ δύσκολο. Άλλο ένα σπίτι που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Βλέπετε όλη την καμένη γη, κρανίου τόπος μπροστά μας. Βλέπετε αυτή την μικρή έκταση, η οποία πραγματικά έχει τυλιχθεί μέσα στις φλόγες, έχει μαυρίσει. Προσπαθούμε, Ρίτσα, να γυρίσουμε τη ματιά μας και να δούμε εδώ, στον οικισμό Γαλήνη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, στους άλλους οικισμούς που βρεθήκαμε πριν, λίγο γυμνό τοπίο, να μην βλέπουμε. Πόσο κοντά είναι στον κεντρικό δρόμο αυτή η περιοχή, η Γεωργία, πόσο κοντά είναι στον κεντρικό δρόμο? Ακριβώς από κάτω είναι η Εθνική Οδός. Νομίζω μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια. Ακριβώς από κάτω, λες, είναι ο κεντρικός δρόμος. Άρα είναι μια περιοχή η οποία είναι σχετικά προσβάσιμη. Α, μάλιστα, ναι. Βεβαίως και είναι
βεβαίως είναι προσβάσιμη. Βέβαια είναι αρκετά δύσκολα, διότι αυτή η περιοχή καίγεται κατά τόπους. Έχει εστίες, Ρίτσα, έχει μικρές εστίες οι οποίες γιγαντώνονται. Κανείς δεν μπορεί να ελέγξει τη φωτιά. Κανείς. Αυτό μας έλεγαν και οι πυροσβέστες. Εκεί που έβλεπαν μια μικρή εστία, έναν καπνό, ύστερα γινόντουσαν όλα, λαμπάδιαζαν, τυλιγόντουσαν όλα στις φλόγες. Αυτό που ακούμε, και αυτό είναι το ανατριχιαστικό συνέστημα, πέρα από τον ήχο της φωτιάς, ακούμε και τις κάφτρες να τυλίγουν εδώ την περιοχή και τον κόσμο. Προσπαθούν οι άνθρωποι με ό,τι έχουν, με λάστιχα, με κουβάδες, με φτιάρια, να σώσουν τις περιουσίες τους και τους εαυτούς τους πρωτίστως. Να σημειώσουμε πως ο αέρας, άλλη μια έκρηξη, καλό να απομακρυνθούμε και από ναι, εδώ. Είναι δεξαμενές που έχει κάθε σπίτι για να έχει μια σχετική αυτονομία, όπως καταλαβαίνουμε. Σε λίγο θα επιστρέψω σε σένα, απομακρυνθείτε και εσείς από το σημείο αυτό. Για να πάμε και πάλι στο Θάνο Κλωνόπουλο. Θάνο. Ωραία. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο να δούμε τα νεότερα από την πυρκαγιά και θα πάμε και στο Θάνο Κλωνόπουλο, ο οποίος αυτή την ώρα μετακινείται γιατί έχει εντοπίσει ένα νέο σημείο. Αλλάζουμε προς τη μήνυ θέμα, κυρίες και κύριοι. Σοκ προκάλεσε ο θάνατος και δεύτερου παιδιού από πνιγμό μέσα σε 24 ώρες μετά τον εξάχρονο στο Καβούρι. Το δεύτερο περιστατικό αφορά μια 10χρονη που πνίγηκε σε πισίνα συγκροτήματος στη Νέα Μάκρη. Αυτόπτες μάρτυρες κατήγγειλαν ότι το ασθενοφόρο άρχισε να φτάσει 40 λεπτά και ότι η μικρούλα είχε τις αισθήσεις όταν τελικά την παρέλαβαν, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Μία ακόμα τραγωδία στο νερό με θύμα ένα 10χρονο κορίτσι σε πισίνα συγκροτήματος κατοικιών στη Νέα Μάκρη. Έβγαζε φαγητό το παιδί. Όσο έκανα την κάρπα, γιατί βρέθηκε στον πάτο, έβγαζε και φαγητά. Είχε φάει το παιδί. Είχε φάει. Είχε φάει δεν ξέρω πόση ώρα πριν. Είναι το δεύτερο περιστατικό με πνιγμό παιδιού μέσα σε 24 ώρες μετά τον εξάχρονο στο Καβούρι το απόγευμα του Σαββάτου. Βρήκα το παιδί με τις αισθήσεις του, δεν μπορούσε να πάρει εύκολα ανάσα και κάναμε κύκλους κάρπα, εγώ με τον πατέρα μου μαζί, που είναι γιατρός και αυτός, και προσπαθούσαμε να βγάλουμε γαστρικό περιεχόμενο. Κάποιοι από τους ενίκους του συγκροτήματος υποστηρίζουν πως η 10χρονη είχε σφιχμό και ικανοποιητικό κορεσμό και ενδεχομένως να είχε σωθεί αν δεν καθυστερούσε να φτάσει το ασθενοφόρο. Το οποίο ασθενοφόρο έκανε 40 λεπτά να έρθει. Πιθανό να έχανε σε το δρόμο, γιατί Ποσειδώνος είναι, αρχίζει από πολύ ψηλά και τελειώνει στο Μαραθώνα, όλο Ποσειδώνος λέγονται. Ήταν 6 το απόγευμα και το 10χρονο κορίτσι έπαιζε με ένα φίλο της. Η μητέρα της βρισκόταν σε απόσταση και φόρτωνε το αυτοκίνητο προκειμένου να επιστρέψουν στο σπίτι του στην Αθήνα. Νωρίτερα είχε φύγει ο πατέρας με τον δίδυμο αδερφό της. Κάποια στιγμή ο φίλος της 10χρονης ανέβηκε στο διαμέρισμα και έτσι το κορίτσι έμεινε μόνο του στο χώρο της πισίνας. Βούτυξε για να πιάσει μια μάσκα που είχε πετάξει παρέα και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο βούλιαξε στον πάτο της πισίνας, όπου σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες έμεινε εκεί για τουλάχιστον 3 λεπτά. Στις 18 και 12 έγινε κλίση για πνιγμό παιδιού 10 ετών σε πισίνα στη Νέα Μάκρη. Διαβιβάστηκε στο ίδιο λεπτό σε δύο μηχανές άμεσης επέμβασης από Ραφίνα και σε κινητή μονάδα από Αρτέμιδα. Και οι δύο μηχανές έφτασαν στο σημείο 18 και 24 και η κινητή μονάδα 18 και 38. Στο σημείο υπήρχε ιδιώτης γιατρός όταν φτάσαμε και έκανε κάρπα. Επίσης οι μηχανές αλλά και η κινητή μονάδα έφτασαν στο σωστό με καθυστέρηση γιατί είχε αρχικά δοθεί από τους καλούντες λάθος διεύθυνση. Το προσπαθήσαμε τουλάχιστον 15-20 λεπτά μέχρι να έρθουν οι μοτοσυκλέτες του ΕΚΑΒ και μετά με άλλα τόσα μέχρι να έρθει τα ασθενοφόρα. Αυτά θυμάμαι στην προκειμένη στιγμή, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Ακούγοντας τις φωνές, κατέβηκε ο διαχειριστής του συγκροτήματος, ο οποίος έβγαλε το άτυχο κορίτσι από την πισίνα. Ήταν μια πάρα πολύ καλή κολυμπήτρια, πολύ καλή, ήξερε πολύ καλό μπάνιο, έκανε και ιστιοπλοεία. Το παιδί είχε τις αισθήσεις του όταν το παρέλαβε το ασθενοφόρο, όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγο αργότερα. Μαζί μας είναι η Φωτεινή Νάσου για να δούμε ποιοι κανόνες ισχύουν στις πισίνες των συγκροτημάτων, Φωτεινή.
Ρίτσα, είναι εκατοντάδες τα συγκροτήματα κατοικιών που διαθέτουν πισίνα, αλλά και εξαιρετικά μεγάλη είναι η ζήτηση για διακοπές σε σπίτια με πισίνα αυτό το καλοκαίρι. Είναι οι πισίνες δημοσίας χρήσεως, τις οποίες χρησιμοποιούν ομάδες πληθυσμού, ένοικοι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και ξενοδοχείων. Εδώ λοιπόν τίθεται το ερώτημα: ποια η ευθύνη των ιδιοκτητών διαχειριστών του συγκροτήματος διαμερισμάτων αναφορικά με τη λειτουργία της πισίνας? Εδώ λοιπόν επίσης προκύπτει ένα μπάχαλο, ένα διαχρονικό ζήτημα με τις πισίνες, καθώς φαίνεται να υπάρχει κενό νόμου στις δημοσίας χρήσεως πισίνες. Ενώ είναι υποχρεωτική η παρουσία ναυαγοσώστη σε όλα τα ξενοδοχεία με πισίνα, δεν ισχύει το ίδιο σε συγκροτήματα κατοικιών. Παρότι λοιπόν ο νόμος δεν υποχρεώνει τον ορισμό ναυαγοσώστη κάποιος εκ των ενίκων, πιθανότατα ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αυστηρή τήρηση όλων των όρων υγιεινής, αλλά και την αυστηρή διασφάλιση της ποιότητας του νερού. Τώρα, θα μπορούσαν να εγκαταστήσουν ένα φράκτη προστασίας γύρω από την πισίνα ή ένα δίχτυ προστασίας αυτοβούλως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αν πρόκειται για ιδιοκτήτες κατοικιών. Πάντως, τα σωσίβια και τα παιχνίδια νερού δεν αποτρέπουν τον πνιγμό. Αυτό λένε και ξαναλένε οι ειδικοί και υπενθυμίζουν στις οικογένειες σε περίπτωση που χάσουν από τα μάτια τους το παιδί να ελέγξουν πρώτα την πισίνα, Ρίτσα. Και όλα γίνονται μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων, όπως καλά ξέρουμε. Φωτεινή, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τις συμβουλές που δίνουν οι διασώστες ναυαγοσώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που κάποιος κινδυνεύει από πνιγμό σε θάλασσα ή στην πισίνα. Δυστυχώς, και ενώ βρισκόμαστε μόλις στα μέσα του καλοκαιριού, τα στοιχεία για τους πνιγμούς στη θάλασσα είναι εφιαλτικά. Ο εθελοντής ναυαγοσώστης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να βγάλουμε από τη θάλασσα κάποιον που κινδυνεύει να πνιγεί. Οι κινήσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες ώστε να μην κινδυνεύσει κανείς. Ο ναυαγοσώστης είναι ειδικά εκπαιδευμένος για να μπορεί να προσεγγίσει το θύμα με ασφάλεια, με κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να μειώσει αυτόν τον κίνδυνο και να καταφέρει να φέρει σε μια ασφαλή θέση το θύμα, όπου θα μπορέσει να τον δημιουργήσει έξω, χωρίς το θύμα να έχει τη δυνατότητα να τον παρασύρει μέσα στο βυθό. Οι ναυαγοσώστες που υπάρχουν σε παραλίες, αλλά υποχρεωτικά και σε κάθε οργανωμένη πισίνα, εκτός από τη διάσωση, είναι εκπαιδευμένοι ώστε να προσφέρουν και τις πρώτες βοήθειες σε όποιον βγάλουν από τη θάλασσα. Η κάρπα είναι συνήθως η πρώτη τους κίνηση. Στην περίπτωση που το θύμα δεν αναπνέει, καλούμε για βοήθεια και ξεκινάμε συμπιέσεις. Κάνουμε 30 θωρακικές συμπιέσεις και 2 εμφυσίσεις. 3, 4, 5. Οι διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τονίζουν πως όποιος δεν ξέρει μπάνιο και φυσικά τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να διαφεύγουν της προσοχής. Με απόφαση εισαγγελέα, φέθηκαν ελεύθεροι οι γονείς του 6χρονου που πνίγηκε στο Καβούρι, με την έρευνα όμως να συνεχίζεται. Χθες Κυριακή πνίγηκαν στη χώρα μας 7 άτομα, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Από την 1η Ιουνίου ως και χθες, 113 συνάνθρωποι πνίγηκαν στη χώρα μας, 68 Έλληνες και 45 αλλοδαποί, 38 ηλικίες κάτω των 70 και οι υπόλοιποι 75 άνω των 71. Πέρσι, τους 3 καλοκαιρινούς μήνες, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πνιγμού 196 συνάνθρωποι μας. Τα περιστατικά πνιγμών δυστυχώς έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια και σε άλλες μεσογειακές χώρες. Κοντά μας είναι ο Λευτέρης Πράσινος για να μας παρουσιάσει τα στοιχεία. Λευτέρη. Έκρηξη του αριθμού των πνιγμών παρατηρείται και στην Ιταλία. Κάθε χρόνο στη γειτονική χώρα περίπου 300 με 350 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, ενώ κολυμπούν σε θάλασσες, ποταμούς, λίμνες, κανάλια ή πισίνες. Μόνο την τελευταία πενταετία, σε συνολικά 2097 περιστατικά πνιγμών, οι 6 στους 10 πνίγηκαν. Οι υπόλοιποι σώθηκαν με τη βοήθεια ναυαγοσωστών. Στις αρχές του καλοκαιριού, η Ιταλία θρύνησε τις απώλειες 3 παιδιών μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Ενός 7χρονου που πνίγηκε στην πισίνα του σπιτιού του στη Σικελία, ενός αγοριού 2 ετών που πνίγηκε μπροστά στα μάτια των γονιών του σε θάλασσα επίσης στη Σικελία, αλλά και μιας 5χρονης που έχασε τη ζωή της ενώ κολυμπούσε σε θάλασσα της Νάπολης. Τραγικά όμως είναι τα στοιχεία και για τους πνιγμούς στην Ισπανία. Εκεί μόνο πέρσι, σε επεισόδια που σχετίζονται με πνιγμούς, έχασαν τη ζωή τους 394 άνθρωποι. Οι 56 από αυτούς τους θανάτους καταγράφηκαν σε παραλίες της Ανδαλουσίας. Στις αρχές Ιουλίου, 3 άνθρωποι ηλικίας 32-60 ετών έχασαν τη ζωή τους την ίδια ακριβώς ημέρα, ενώ κολυμπούσαν σε ακτές της Καταλωνίας και παρότι σε αυτές ήταν παρόντες ναυαγοσώστες. Στην Ισπανία, οι πνιγμοί είναι η τρίτη κύρια αιτία θανάτου από ατύχημα. Σε ευχαριστούμε, Λευτέρη.
Το ακούσατε προηγουμένως, κυρίες και κύριοι, και από τον Τάσο Αρνιακό. Και ενώ ο καύσωνας Κλέων βρίσκεται σε αποδρομή, νέος καύσωνας βρίσκεται προς το πρώτο πυλόν στη χώρα μας, με τη θερμοκρασία να φτάνει και πάλι τους 44 βαθμούς υποσκιάν. Πριν καλά-καλά υποχωρήσει ο καύσωνας που σάρωσε τη χώρα, έρχεται νέο κύμα. Δεν υποφέρεται, αλλά και τι να κάνουμε. Το νέο κύμα ζέστης με θερμοκρασίες που θα φτάσουν και πάλι τους 44 βαθμούς βρίσκει τους περισσότερους ταλαιπωρημένους. Ο παρατεταμένος καύσωνας ή τα απανωτά επεισόδια καύσωνα οπωσδήποτε καταπονεί ιδιαίτερα τους εξασθενημένους ανθρώπους, αλλά και τους υγιείς. Καλό θα είναι λοιπόν στα μέσο διαστήματα να προσπαθήσουμε με τη λήψη των υγρών, με τον καλό ύπνο, αλλά και την προσεκτική λήψη της φαρμακευτικής αγωγής. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται σε ηλικιωμένους, εγγύους, παιδιά και ευπαθείς ομάδες, οι οποίες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο από την ακραία ζέστη. Το καλοκαίρι, βάσει διεθνών καταγραφών, οι νοσηλίες λόγω καρδιαγγειακών συμβάντων αυξάνονται κατά 6 έως 10% και ο κίνδυνος ευνίδιου θανάτου διπλασιάζεται. Όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερος είναι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος, με τα περισσότερα επεισόδια να παρατηρούνται σε θερμοκρασίες μεταξύ 35 και 43 βαθμών Κελσίου. Μια εβδομάδα την αντέξουμε. Οι μέρες του καύσωνα είναι ακόμα πιο ανυπόφορες για τις έγκυες. Οι πιθανότητες για ζάλι, λιποθυμία, ναυτίες και πονοκεφάλους αυξάνονται. Δεν πρέπει να εκτίθεται στον ήλιο και ακόμα και το θαλασσινό μπάνιο που λέμε ότι είναι ευεργετικό για τις κοπέλες που είναι έγκυες, δεν πρέπει να γίνεται μέσα στο μεσημέρι. Μην κάνουμε άσκοπες δίαιτες και διατροφές και να μην φοβάται την ψήξη, όπως λένε, άνοιξε κοντίζω, θα πάθει ψήξη. Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους. Η ώρα, κυρίες και κύριοι, πλησιάζει 8 παρατέταρτο. Επιστρέφουμε στο Μανώλη Ασαριώτη να δούμε πώς είναι εκεί το μέτωπο της πυρκαγιάς. Βλέπουμε ότι είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια για τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης εδώ και αρκετή ώρα, Μανώλη. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο πάρα πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια των Καλυβίων. Βλέπετε το μηχάνημα έργου που έχει έρθει εδώ και προσπαθεί να φτιάξει μια αντιπυρική ζώνη, να προστατεύσει τα πρώτα σπίτια που είναι εδώ στο χωριό, γιατί ακριβώς από πίσω από το μηχάνημα μένεται το μέτωπο που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετή ώρα, τουλάχιστον μια μισή ώρα έχουν φτάσει οι φλόγες πάρα πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια των Καλυβίων και προσπαθούν και οι κάτοικοι και οι υπάλληλοι του Δήμου να σβήσουν αυτές τις φωτιές για να μην δημιουργηθούν καταστροφές, να μην προκληθούν καταστροφές στις κατοικίες. Το αρνητικό είναι ότι έχει αυξηθεί η ένταση του ανέμου εδώ. Είναι τουλάχιστον 7 μποφόρ στο σημείο και αυτό ουσιαστικά δίνει και πάλι ένταση και στη φλόγα που συνεχίζει και καταστρέφει τη χαμηλή βλάστηση που είναι στο συγκεκριμένο σημείο, κυρίως πουρνάρια με λιγοστά ελαιόδεντρα. Είναι μια ιδιωτική έκταση εκεί που μένεται τώρα η φωτιά, με τον ιδιοκτήτη της να μην έχει καθαρίσει από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ καλά τον χώρο. Υπάρχουν πάρα πολλοί κάτοικοι της περιοχής που εθελοντικά έχουν έρθει εδώ, έχουν απλώνευση λάστιχα και προσπαθούν να βοηθήσουν το έργο των πυροσβεστών. Υπάρχουν και πυροσβέστες που τώρα μαζί με το μηχάνημα έργου θα δουν από ποιο σημείο πρέπει να χτυπήσουν τη φωτιά για να τη σταματήσουν και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μην προχωρήσει και άλλο η φωτιά προς τα σπίτια. Είναι πάρα πολύ κοντά τα σπίτια. Ευτυχώς αυτή την ώρα που μιλάμε ο άνεμος κατευθύνει τη φωτιά, κατευθύνει τις φλόγες στην αντίθετη κατεύθυνση από τα σπίτια, αλλά και πάλι υπάρχει ο φόβος με ένα στροβιλισμό να ξεπηδήσουν νέες εστίες πιο κοντά στις κατοικίες. Υπάρχει μάλιστα και σπίτι που είναι ουσιαστικά μέσα στα δέντρα. Είναι πάρα πολύ κοντά και μέσα στα δέντρα και αν φτάσουν εκεί οι φλόγες, σίγουρα το συγκεκριμένο οίκημα που βλέπετε τώρα με τη βοήθεια του Ιάκωβου Σταυρινίδη θα κινδυνεύσει. Γι' αυτό και ο ιδιοκτήτης του εδώ και ώρα έχει απλώσει λάστιχα γύρω-γύρω από το σπίτι και προσπαθεί ο ίδιος ρίχνοντας νερό να δημιουργήσει ένα περιβάλλον υγρασίας γύρω από αυτό για να μην στην προσπάθειά του να γλιτώσει την κατοικία. Όπως βλέπετε όμως με τον αέρα οι φλόγες δυναμώνουν συνεχώς
Και αυτό προβληματίζει ιδιαίτερα τους πυροσβέστες που έχουν έρθει στο σημείο εδώ και προσπαθούν να δουν ποιο είναι το καλύτερο σημείο που πρέπει να επέμβουν ώστε να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, με τη βοήθεια φυσικά και του μηχανήματος αλλά και των εθελοντών κατοίκων που έχουν έρθει εδώ και δεν είναι από τους κατοίκους που μόνο κοιτάζουν, αλλά προσπαθούν να βοηθήσουν τους πυροσβέστες για να χτυπήσουν τη φωτιά πριν συνεχίσει να καταστρέφει ό,τι βρίσκει στο περασμά της. Πραγματικά εσύ και ο Ιάκωβος είσαι στο μέτωπο, αλλά και εμείς αυτή την εικόνα εισπράττουμε εδώ στο στούντιο, ότι η φωτιά είναι σαν να δυνάμωσε εκεί. Θέλω να δούμε και κάποια πλάνα από την επιχείρηση απεγκλωβισμού μιας ηλικιωμένης από την Όπκε στο Κουβαρά. Έτσι, μια συγκινητική προσπάθεια να μεταφερθεί η γυναίκα. Στο Κουβαρά ήταν αυτή η επιχείρηση, η απομάκρυνση της. Η Όπια την έκανε το απόγευμα προφανώς. Η γυναίκα δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Δεν είναι η μόνη περίπτωση. Αρκετές περιπτώσεις δεν είναι εύκολο να μετακινηθούν. Στα χέρια έπρεπε να μεταφερθεί. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά η έκκληση να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. Αλλά δεν είναι πάντα εφικτό. Πολλές φορές άνθρωποι έχουν κινητικά προβλήματα, είναι ηλικιωμένοι ή δεν είναι εύκολο να απομακρυνθούν. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν από την Όπια στον Κουβαρά, μεταφέρθηκε η γυναίκα με ασφάλεια, στα χέρια κυριολεκτικά, με το μαξιλάρι της στο προσκέφαλο, μεταφέρθηκε και απομακρύνθηκε από την περιοχή. Είμαστε πάντα συνδεδεμένοι και βλέπουμε εικόνα εμείς, αυτή που στέλνει ο Ιάκωβος Σταυρινίδης με τον Μανώλη Ασαριώτη. Η αίσθηση που έχουμε στο σημείο αυτό είναι, παρά την προσπάθεια της ζώνης που έχει δημιουργηθεί, ότι η φωτιά έχει ενταθεί τουλάχιστον το μέτωπο αυτό. Σε μικρή απόσταση βρίσκεται το σπίτι, εκεί που μας έδειξε προηγουμένως ο Ιάκωβος, και γι' αυτό γίνεται μια επιχείρηση να μην περάσει, να μην κατέβει. Είναι μια ιδιωτική έκταση η οποία προφανώς, όπως λέει και ο Μανώλης Ασαριώτης, δεν έχει καθαριστεί καλά. Για να πάμε και στην Άννα Νικολάου. Άννα, πού βρίσκεσαι? Βρισκόμαστε στον οικισμό Φοινικιά στο Λαγονίσι. Τώρα θα σας δείξουμε ένα σπίτι του οποίου η σκεπή πήρε φωτιά. Ευτυχώς πρόλαβαν και την περιόρισαν, την έθεσαν υπό έλεγχο και δεν εξαπλώθηκε στο υπόλοιπο σπίτι. Κατάφεραν να σώσουν το κύριο σπίτι. Η καταστροφή αυτή τη στιγμή εντοπίζεται μόνο στην σκεπή. Από την πολιτική προστασία και από την πυροσβεστική, αλλά και οι άνθρωποι που μένουν εκεί, έριχναν νερό προκειμένου να σβήσουν την φωτιά που έκαιγε την σκεπή. Όπως βλέπετε, γύρω από αυτό το σπίτι έχουν καεί τα πάντα, όλη η γη, τα δέντρα που βλέπουμε ότι έχουν στην αυλή τους, ωστόσο ότι το έχουν θέσει υπό έλεγχο. Έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο να καταστραφεί ολοσχερός αυτό το σπίτι. Να σας δείξουμε την εικόνα τώρα ακριβώς δίπλα μας, όπου είναι πάρα πολύ έντονη η καπνή. Είναι σε κάποιο σημείο, βλέπουμε και ένα ελικόπτερο τώρα πετάει προφανώς για να κάνει ρήψη νερού. Δεν μπορούμε, το έχουμε χάσει από το δικό μας πεδίο, διότι είναι πάρα πολύ έντονη η καπνή, δεν μπορούμε να το δούμε πλέον. Βλέπετε ότι έχει καταστραφεί όλη η γη γύρω από την περιοχή που βρισκόμαστε. Βρίσκεται και ένα πυροσβεστικό όχημα εδώ με πυροσβέστες. Υπάρχουν κάποιες εστίες μικρές που καίνε. Είναι εντυπωσιακή εικόνα αυτή που μας στέλνετε ακόμα. Με τον Δημήτρη Γρούμπα. Άννα, έχει μείνει εκεί ο καθρέφτης για την ασφαλή οδήγηση, να βγαίνεις από το στενό και να μην κινδυνεύεις. Είναι έτσι το κομμάτι αυτό που έχει μείνει. Για να πάμε, να πάμε στο Άννα Κλινόπουλο. Στην Γεωργία Λαγού. Για να πάμε και στη Γεωργία Λαγού. Γεωργία. Ρίτσα, βρισκόμαστε σε ένα άλλο σημείο εδώ στον οικισμό Γαλήνη. Αυτή τη στιγμή καίγεται μέσα, από ό,τι μπορούμε να διακρίνουμε, διότι η καπνή είναι πυκνή. Καίγεται μία βάρκα, από ό,τι μπορώ να διακρίνω. Ήρθαν τώρα εδώ οι άνδρες της πυροσβεστικής που πραγματικά δεν έχουν κάτσει λεπτό. Ενεργούν σε όλα τα μέτωπα, συνεχώς ανατροφοδοτούν και συνεχίζουν να δουλεύουν. Συνεχώς. Είναι ακούραστη. Είναι ακούραστη πραγματικά. Δεν θέλω, Ρίτσα, να γίνω μάντης κακών, αλλά είναι πολύ δύσκολο το απόψινό βράδυ. Είναι πολλές οι μικροεστίες οι οποίες είναι επικίνδυνες και πραγματικά ύπουλες, όπως μας λένε και οι πυροσβέστες, αλλά και οι κάτοικοι, οι οποίοι, αυτό θα ήθελα να σας το μεταφέρω, που μας λένε ότι όταν έρχεται το καλοκαίρι, κάθε βράδυ ξενυχτούν, φυλούν τα σπίτια τους, κάθονται με ένα λάστιχο. Είναι γνωστό ότι ο αέρας πραγματικά κουμαντάρει τη φωτιά, αλλά αυτές
εικόνες, να βλέπουμε σπίτια καμένα, περιουσίες να έχουν παραδοθεί στις φλόγες και με τους κατοίκους να αρκάθονται απέναντι αβοήθητοι και να τα κοιτούν. Είναι πραγματικά εικόνες που σφίγγουν το στομάχι. Βρίσκονται και οι πυροσβέστες και οι εθελοντές εδώ. Είδαμε και ένα αέρια μέσα να πετούν, φουντώνουν συνεχώς. Οι κάτοικοι με τα λάστιχα βοηθούν τους πυροσβέστες. Βλέπουμε και τέτοιες εικόνες, όμως σε όλη αυτή την μεγάλη καταστροφή και εδώ στο Λουτράκι, πραγματικά είναι σαν μια ασπιρίνη σε όλο αυτό το βαθύ πόνο. Και δεν σταματάει, η προσπάθεια και από τους πυροσβέστες, όπως λες και εσύ. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υποτιμήσει κανείς αυτό που βλέπει, δεν μπορεί να το αφήσει, δεν μπορεί να αλλάξει στενό, δεν μπορεί να πάει στο διπλανό οίκημα. Υπάρχουν και οι εθελοντές, οι κάτοικοι δεν έχουν απομακρυνθεί, είναι πάρα πολλά τα σπίτια. Θέλω να δούμε, γιατί λέγαμε αρκετές φορές για τα... Βρίσκονται απέναντι περιμετρικά. Όχι μόνο για τις επίγειες δυνάμεις, αλλά και για τα εναέρια μέσα. Ποιες διαδρομές έχουν κάνει, τέσσερις διαφορετικοί χάρτες είναι, τέσσερα διαφορετικά εναέρια μέσα και πόσο δύσκολες είναι οι προσπάθειες που έχουν κάνει. Φαίνονται, αποτυπώνονται σε αυτές τις κίτρινες λευκές γραμμές, για να καταλάβουμε και πόσο δύσκολο είναι να βρεθούν σε διαφορετικά σημεία. Γιατί είχαμε πολλά μέτωπα σε μικρή απόσταση σχετικά, με ένα πολύ ισχυρό αέρα, με στροβιλισμού του αέρα, πυκνό καπνό, ο οποίος δεν διευκολύνει βεβαίως τα εναέρια μέσα, δεν έχουν εικόνα. Γι' αυτό έλεγε προηγουμένως ο Θάνος Κλωνόπουλος ότι έχουμε τις ρήψεις νερού στις άκρες της φωτιάς. Για να δούμε, Θάνο. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σπίτι από την προσπαθούν εδώ πέρα, υπάρχουν εθελοντές αλλά και ένα τριζευτικό όχημα προσπαθούν να τις δείξουν, ενώ στο διπλανό οίκημα εδώ που βρισκόμαστε έχετε βλέπετε... Θάνο, επανέλαβε μας σε ποιο σημείο βρίσκεσαι, επανέλαβε μας. Είμαστε στην Ανάδυσο με κατεύθυνση προς Σαρονίδα. Ναι. Είναι ένα σπίτι που το οποίο βρίσκεται στο κεντρικό δρόμο, το οποίο άρπαξε φωτιά. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σε ακούμε. Είναι ένα σπίτι το οποίο δεν είναι δηλαδή απομακρυσμένο, είναι σχετικά κεντρικό σπίτι. Είναι στο κεντρικό δρόμο. Είναι ακριβώς πάνω στο κεντρικό δρόμο, στη λεωφόρο που οδηγεί προς τη Σαρονίδα. Και βλέπετε το ένα σπίτι, η πρόσωψη από πίσω έχει καταστραφεί ολοκληρώς. Ενώ η αποθήκη που υπήρχε από κάτω με σταθευμένα αυτοκίνητα, 1, 2, 3, βλέπω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, έχουν καταστραφεί ολοκληρώς. Ενώ το διπλανό οίκημα αυτή τη στιγμή έχει αρπάξει η φωτιά. Υπάρχει ένα πυροσβεστικό όχημα από την πλευρά εκείνη, το οποίο προσπαθεί να τη σβήσει. Βέβαια, βλέπετε ότι ο καπνός είναι αρκετός. Βλέπουμε τώρα πυροσβέστη, ο οποίος προσπαθεί να σπάσει τον τοίχο για να μπορέσει να καταφέρει να ανέβει προς το μπαλκόνι και να μπορέσει να σβήσει την συγκεκριμένη αιστεία φωτιάς που υπάρχει. Δεν έχουμε βρει ακόμα αν είναι εδώ οι ιδιοκτήτες του σπιτιού ή των σπιτιών, γιατί είναι πρόκειται για δύο ή όχι. Βλέπετε αυτή τη στιγμή πως έχει καλύψει ο καπνός και η φωτιά το συγκεκριμένο οίκημα δίπλα από το άλλο, το οποίο πίσω πλευρά τουλάχιστον έχει καταστραφεί ολοκληρώς. Όπως βλέπουμε με τα πλάνα που μας μεταφέρει ο Γιάννης Τζογιάτης, κάτω η αποθήκη που υπήρχε προφανώς ήταν κάποιο είδος εργοστάσιο, κάποια εταιρεία με αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα, έχουν καταστραφεί ολοκληρώς. Η εικόνα που έχουμε εδώ πέρα από το σημείο που βρισκόμαστε είναι πραγματικά είναι απογοητευτική. Είναι τα πάντα έχουν καεί. Και με την εικόνα που μας στέλνετε, Θάνο, είναι μπροστά τα σπίτια τα οποία καίγονται. Φαίνονται αυτά τα πρώτα σπίτια τα οποία είναι πολύ κοντά στο κεντρικό. Και πίσω αυτή την εικόνα που έστελνε ο Γιάννης είναι φωτιά στην κορυφή, ας το πούμε έτσι, του λόφου, η οποία συνεχίζει και καίει. Είναι από την απέναντι πλευρά του δρόμου, έχει περάσει η φωτιά και όλο αυτό το λόφο τον οποίο βλέπετε μπροστά σας και κατευθύνεται προς την απέναντι πλευρά, από την απέναντι πλευρά, η οποία είναι η περιοχή της Σαρονίδας. Και υπάρχουν πάρα πολλές εστίες, όπως μπορούμε να δούμε και εμείς τώρα με μια γρήγορη ματιά. Βλέπουμε τουλάχιστον τρεις εστίες φωτιά στο συγκεκριμένο λόφο. Yeah. Η φωτιά πέρασε από το σημείο που βρισκόμαστε απέναντι, ενώ έχουν υποστεί ζημιές και πάρα πολλές κολόνες της ΔΕΗ έχουν πέσει στο δρόμο, έχουν πάει στην
ενεργεία του ΔΔΕ, τα οποία αυτή τη στιγμή με τις φλόγες δίπλα τους ακριβώς προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Ενώ βλέπουμε ότι και από αριστερά μας υπάρχει και άλλη εστία φωτιάς, από την πλευρά που βρισκόμαστε μάλιστα, Ρίτσα. Είναι πραγματικά μια κόλαση. Ας μου επιτραφεί αυτή η έκφραση, αλλά μόνο αυτή μου έρχεται η λέξη για να μπορώ να σας δώσω, να καταλάβετε τι εικόνα έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή εδώ όπου βρισκόμαστε. Με διάσπαρτα μέτωπα, και μικρά και μεγάλα, από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως μεταφέρεται. Κοιτάξτε τώρα, Ρίτσα, πώς φούντωσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, έριξε μια ρηπή ανέμου και κοιτάξτε πώς φούντωσε η φωτιά και πώς κατέβηκε πιο κάτω προς το σημείο όπου βρισκόμαστε. Το σπίτι, βλέπετε, η πίσω πλευρά έχει καταστραφεί ολοσχερός. Από ό,τι βλέπω, είναι ανοιχτά και τα παράθυρα. Λογικά πρέπει να έχει μπει και μέσα η φωτιά. Ωστόσο, υπήρχαν εδώ πέρα οι εθελοντές και σβήσανε. Ενώ στο διπλανό σπίτι, αυτή τη στιγμή, ακόμα δίνουν μάχη ένα πυροσβεστικό όχημα μαζί με εθελοντές, όπου προσπαθούν να γλιτώσουν το συγκεκριμένο οίκημα. Για να πάμε και πάλι στο Μανώλη Ασαριώτη. Μανώλη. Ρίτσα, κυρίες και κύριοι, είμαστε με τον κύριο Γιάννη που είναι κάτοικος των Καλυβίων. Δεν ήταν εδώ από το πρωί γιατί εργαζόταν ο άνθρωπος. Όταν ακούσατε στη δουλειά σας ότι ξεκίνησε μια φωτιά στην περιοχή της Πέτας, φανταζόσασταν ότι θα φτάσουν οι φλόγες 50 μέτρα μακριά από τα Καλυβία? Όχι, για να είμαι ειλικρινής, παρόλο που γυρίσαμε όλοι στα σπίτια μας νωρίς, στα παιδιά μας όσο μπορούσαμε πιο γρήγορα, δεν φανταζόμαστε αυτή την εξέλιξη. Βέβαια, βλέποντας αυτό το φαινόμενο τώρα, είναι μέρες 2008. Τότε είχαν πριν τη Δύση είχαν έρθει τα ελικόπτερα. Τώρα ζητάμε μια βοήθεια και τώρα live, αν υπάρχει δυνατότητα να έρθει κάποιο ένα αέριο μέσο να βοηθήσει λίγο την κατάσταση. Γιατί όπως βλέπετε, με πήγες δυνάμεις δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν παλεύεται. Αυτό παράκληση live, αν μπορεί να έρθει κάποιο ένα αέριο μέσο, κάποιο ελικόπτερο, κάποιο αεροπλάνο λίγο πριν τη Δύση του ηλίου. Αυτός. Είναι πολύ κοντά στα σπίτια τα πρώτα. Είναι πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια του οικισμού, μπορείτε να τα δείξετε με την κάμερα. Έχει το ίδιο πρόβλημα και το Λαγονίσι και η Τραμπουριά και η Σαρονίδα. Λέμε τώρα για την περιοχή των Καλυβίων που είμαστε εμείς εδώ. Το πρόβλημα είναι έντονο. Για τους πιο παλιούς είναι μέρες 2008, παιδιά. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Είναι εικόνα δύσκολη. Συνεχίζουν, Ρίτσα, κυρίες και κύριοι, να επιχειρούν. Μανώλη, μέχρι πόσο έχουν ακόμα τα εναέρια μέσα, μια και είχαμε αυτή την έκκληση από τον κάτοικο τον οποίο εντόπισες εσύ. Έχουμε μια ώρα ακόμα για τα Έριξον, υπάρχει μια ώρα ακόμα? Λιγότερο από μία ώρα, καθώς η Δύση του ηλίου είναι για τις 20:46 και τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την τελευταία ρήψη του νερού και να επιστρέφουν στη βάση τους γιατί καθυλώνονται λόγω του σκότους. Από ό,τι καταλαβαίνω όμως, βλέποντας εδώ τις κινήσεις των πυροσβεστών, των επίγειων δυνάμεων που επιχείρησαν εδώ, κατάφεραν να συγκρατήσουν αυτό το μέτωπο, να το περιορίσουν πριν εξαπλωθεί και άλλο. Έχει έρθει και το χωματουργικό μηχάνημα που συνεχίζει να κάνει μία διάνοιξη μιας αντιπυρικής ζώνης. Υπάρχουν και οι εθελοντές, οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και από άλλες περιοχές που έχουν έρθει για να βοηθήσουν. Αλλά παραπονιούνται όλοι όση ώρα είμαστε εδώ στην περιοχή των Καλυβίων ότι δεν έχουν δει ένα αέριο μέσο να προσπαθεί να χτυπήσει αυτή την πλευρά του μετόπου που είναι πολύ κοντά, ομολογουμένως είναι πάρα πολύ κοντά στα σπίτια των Καλυβίων. Απλά είναι η φορά του ανέμου που δεν έχει προκαλέσει τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα για αυτές τις πρώτες κατοικίες. Είδαμε όμως σπίτι που οι φλόγες έφτασαν στα 30 μέτρα και σώθηκε επειδή υπήρχε ένα καθαρό κομμάτι σε κάτι ελαιόδεντρα ανάμεσα και σώθηκε από αυτό και από τη φορά του ανέμου που την κατήφθηνε προς τον νότο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα και τίποτα δεν είναι σίγουρο. Γι' αυτό και παρακαλούν οι κάτοικοι να έρθει και από εδώ κάποιο ένα αέριο, πιστεύοντας ότι με ελάχιστες ρήψεις θα μπορέσει να βοηθήσει το έργο των επίγειων δυνάμεων. Υπάρχουν εθελοντές που καταφθάνουν συνεχώς για να βοηθήσουν, γιατί είναι ένα σημείο με χαμηλή βλάστηση, με τα πουρνάρια, με τις ελιές που είναι πυκνό. Δεν μπορούν να φτιάξουν αντιπυρική ζώνη γιατί είναι ιδιωτικός χώρος και μόνο οι πυροσβέστες με τους εθελοντές που είναι μέσα σε αυτό το σημείο μπορούν να επιχειρήσουν. Το μέτωπο που βλέπαμε νωρίτερα να αναζωπυρώνεται στη Χαράδρα, στο Πάνιο Όρος, αυτό φαίνεται τώρα να δείχνει μια καλύτερη εικόνα, αλλά δυστυχώς η ένταση των ανέμων δεν έχει μειωθεί. Είναι τουλάχιστον 6 με 7 μποφόρ στο σημείο που βρισκόμαστε εμείς. Φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο ή ακόμα και μεγαλύτερη ένταση θα επικρατεί και μέσα στην Χαράδρα. Μην ξεχνάτε αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι δημιουργείται ένα διαφορετικό μικροκλίμα και η ένταση του ανέμου συχνά πολλαπλασιάζεται μέσα στο μέτωπο
και εκεί είναι δύσκολο και εκεί δεν έχουν πρόσβαση οι επίγειες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και τώρα δεν έχουμε δει να επιχειρούν συντονισμένα και συνεχώς εκεί εναέρια μέσα. Έγιναν κάποιες ελάχιστες ρήψεις, μία ή δύο τον αριθμό, σε διάστημα σχεδόν 2 ώρων. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι και ένα από τα παράπονα των κατοίκων της περιοχής. Είδαμε λοιπόν τι συμβαίνει στις δύο πλευρές του λόφου. Από τη μία πλευρά βρίσκεται ο Θάνος Κολυνόπουλος, από την άλλη πλευρά βρίσκεται ο Μανώλης Ασαριώτης. Πολύ μεγάλο όμως είναι το πρόβλημα και στο Λουτράκι. Πάμε και πάλι στη Γεωργία Λαγού. Το πρόβλημα και πάλι, Ρίτσα, είναι οι μικρές εστίες αναζωπήρωσης, οι οποίοι είναι πάρα πολύ, πολύ επικίνδυνες. Μετακινηθήκαμε και πάλι με τον συνάδελφο οικονολήπτη Μιχάλη Βασιλιάδη και βλέπετε ακόμα μία προσπάθεια των ανδρών της πυροσβεστικής να προσπαθούν να ελέγξουν τη φωτιά. Το συγκεκριμένο σπίτι, από ό,τι μας είπαν τα παιδιά, έχει καεί από μπροστά. Προσπαθούν να σώσουν το σπίτι. Οι ιδιοκτήτες δεν βρίσκονται εδώ. Κάλεσαν οι γείτονες. Κάθε σπίτι και μία ιστορία, κάθε τετράγωνο εδώ στο σεισμό Γαλήνη, που πραγματικά έχει πληγεί περισσότερο από όλους τους οικισμούς. Να σας πω πως βλέπουμε πραγματικά γατζωμένους στα μπαλκόνια και στις στέγες, στις ταράτσες, τους κατοίκους να προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς τους, με τους γείτονές τους, να τους πούν ότι είναι καλά. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Οι άνδρες της πυροσβεστικής βρίσκονται εδώ. Συνεχώς βρέχουν. Υπάρχει και άλλος ένας λέβητας εδώ. Οι κάτοικοι εδώ έχουν κάνει τα κουμάντα τους από το χειμώνα και ό,τι απέμεινε, δυστυχώς, τα έφλεκτα υλικά ήθελαν λίγο για να πάρει η φωτιά. Ένα βήμα από εκεί που θα σας δείξει ο Μιχάλης, και είναι πολύ σημαντικό να δείτε πώς είναι η Εθνική Οδός. Έχει κλείσει το ρεύμα Αθηνών Κορίνθου. Βλέπουμε αρκετά πυροσβεστικά, αλλά και η αστυνομία βρίσκεται εκεί και προτρέπει τους οδηγούς να γυρίσουν πίσω και να πάρουν παρακαμπτήριες οδούς. Να σας πω πως εδώ και πόση ώρα έχει ηρεμήσει, ευτυχώς, Ρίτσα, ο άνεμος. Αυτό κάνει πιο εύκολο το έργο των ανδρών της πυροσβεστικής. Στη μάχη έχουν ρηχτεί και αρκετοί εθελοντές, αλλά και σύλλογοι. Σε λίγο θα μας πει και ο Τάσος Ανεγός, γιατί η εικόνα από τους ανέμους, αυτό που μας μεταφέρεται τώρα με τον Μιχάλη Βασιλιάδη, είναι τελείως διαφορετική από την εικόνα που είδαμε προηγουμένως στην Ανάβησο, αυτό που βλέπουμε στο Λουτράκι. Για να πάμε λίγο στην Όλγα Παναγιωτίδου, γιατί έχει μια συνολική εικόνα, ενώ παρακολουθούμε πάντα τις προσπάθειες που δίνει οι πυροσβέστες για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Όλγα. Έχουμε ενημέρωση λοιπόν από κυβερνητικές πηγές για τα μέτωπα των πυρκαγιών. Σε ό,τι αφορά λοιπόν στη Σαρονίδα, η μάχη από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνεται αυλή-αυλή, σπίτι-σπίτι, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ενώ μέχρι τις 9 θα συνεχίσουν να επιχειρούν εναέρια μέσα. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί όλο το βράδυ από τις επίγειες δυνάμεις, ενώ τα εναέρια μέσα θα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν ξανά τις ρήψεις και τις επιχειρήσεις με το πρώτο φως. Η καταμέτρηση των ζημιών θα ξεκινήσει τις επόμενες ώρες και στη διάρκεια της νύχτας. Πάμε τώρα στο Λουτράκι. Η προσπάθεια εστιάζεται στο να αναχαιριστεί η φωτιά στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και να μην περάσει στους οικισμούς που βρίσκονται νότια της Εθνικής. Οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί από την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενώ θα εξακολουθήσουν τις ρήψεις στα εναέρια μέσα μέχρι και τη Δύση του Ηλίου. Συνεπώς, μεταφέρονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις από διάφορες περιοχές της χώρας για να συνδράμουν στο έργο των επίγειων δυνάμεων, γιατί σε λίγη ώρα, όπως λες, Όλγα, θα σταματήσουν να πετούν τα εναέρια μέσα. Ακριβώς, και θα συνεχίσουν οι επίγειες δυνάμεις. Για λόγους ασφαλείας, Ρίτσα, έχει διακοπή κυκλοφορία στην Εθνική Οδό από το ύψος της Κινέτας μέχρι την Κόρινθο και θα απαγορευτεί η διέλευση για όση ώρα διαρκεί ακόμα η επιχείρηση. Και στα οχήματα που έχουν φτάσει μέχρι εκεί, δίνεται εντολή αναστροφής προς τις αφετηρίες τους. Στα Δερβενοχώρια, η πυρκαγιά ξεκίνησε και συνεχίζει σε δασική έκταση με επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί. Και εδώ έχουμε ενίσχυση από τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης 9 επιχειρησιακά εναέρια και ένα συντονιστικό. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί όλο το βράδυ με πυροσβεστικά μέσα και χωματουργικά εργαλεία. Στην πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Καπαρέλι Βιωτίας και ήταν επίσης μεγάλη, επιχείρησαν επίγειες δυνάμεις και 6 εναέρια μέσα και έχει οριοθετηθεί. Και βέβαια, Ρίτσα, να πούμε ότι είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο. Παραμένει λοιπόν σε επιφυλακή η πυροσβεστική σε όλη την Ελλάδα και έχει δοθεί εντολή να κλείσουν όλα τα περιαστικά, δάση και άλση.
Ρίτσα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Όλγα. Έχουμε μαζί μας τον μετεωρολόγο μας Τάσο Αρνιακό. Από την αρχή του δελτίου είναι δίπλα μας. Τάσο, να δούμε σε αυτό που μας μεταφέρουν οι ρεπόρτερ του Αντένα. Ναι. Είδαμε ότι φαίνεται να έχουμε μια ύφεση των ανέμων στο Λουτράκι αυτή την ώρα. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την Ανατολική Αττική. Σωστό. Η Ανατολική Αττική θα κρατήσει ακόμα τον δυνατό άνεμο, 6 με 7 τοπικά μποροφόρ, αλλά στα μέτωπα της Πυρκαγιάς ο άνεμος, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, και αυξάνει την έντασή του, αλλά και διαφοροποιεί τις διευθύνσεις του. Διότι ακριβώς στα μέτωπα της Πυρκαγιάς υπάρχει το μικροκλίμα που δημιουργεί η φωτιά, εξαιτίας κυρίως της ποιότητας και της ποσότητας της καύσιμης ύλης. Τι βρίσκει από κάτω, δηλαδή, αν βρει δέντρο, η φωτιά δυναμώνει και ο άνεμος είναι πιο δυνατός και περισσότερο στροβιλιζόμενος. Άρα στο Λουτράκι τις επόμενες ώρες φαίνεται ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Έχει αρχίσει και κοπάζει ο άνεμος εκεί. Ναι. Αυτό διευκολύνει τις επίγειες δυνάμεις να κάνουν ό,τι μπορούν μέσα στη νύχτα να περιορίσουν. Αντίθετα στην ανάμεσο, Λαγωνίση, ναι, Κερατέα, Κουβαρά, όλα αυτά. Ακόμα θα κρατήσει ο αέρας, αλλά φαίνεται καθώς πηγαίνουμε προς τη νύχτα θα πέσει 1 με 2 μποφόρ. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Σημαίνει ότι οι επίγειες δυνάμεις πρέπει να κάνουν όσο μπορούν, τουλάχιστον αντιπυρικές ζώνες, ναι, για να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί ακόμα, τουλάχιστον από σπίτια. Όπως αυτές που είδαμε προηγουμένως, μας έστειλε ο Μανώλης Ασαλιώτης, ναι, που η προσπάθεια για να μην φτάσει η φωτιά, ναι, να μην περάσει. Προσπαθεί τον γκρέντερ να διώξει τα χόρτα και τη βλάστηση που υπάρχει, ξερεί πια. Και πολύ λόγω των βροχών που είχαμε μέχρι τον Ιούνιο, η καύσιμη ύλη δυστυχώς είναι πολύ ανεπτυγμένη φέτος, λόγω των βροχών που είχαμε μέχρι πριν λίγες εβδομάδες. Λοιπόν, αύριο πάλι τα ίδια. Αύριο το πρωί, ναι, από τις 5-6 ώρα θα αρχίσει πάλι ο άνεμος να δυναμώνει στο Αιγαίο. Όπως βλέπετε θα φτάσει τα 6 με 7 τοπικά στα κανάλια, ανάμεσα στα νησιά και τις ακτές και τα ακροτήρια, τα 8 μποφόρ. Με ότι αυτό δυστυχώς και στα ίδια είναι σημεία. Και στα ίδια αυτό. Σημεία. Δηλαδή, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, όλες οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Ναι. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και επαγρύπνηση, μην έχουμε άλλα φουντώματα. Και με μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, οποία. Είναι λογική, δεν αλλά δεν έχει και αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία παίζει τον μικρότερο ρόλο πια. Ναι. Καθώς ο καύσωνας βρίσκεται σε αποδρομή. Το πρώτο κύμα. Διότι από την Πέμπτη, όπως έχουμε πει, έρχεται ένα δεύτερο κύμα που από ό,τι φαίνεται θα είναι 1 με 2 βαθμούς πιο γερό από το πρώτο. Δηλαδή θα φτάσουμε και τους 44-45 βαθμούς Κελσίου στις γνωστές περιοχές όπως είναι η Θεσσαλία, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Αργολίδα δηλαδή, ναι, και η Λακωνία. Θέλω να δούμε το χάρτη με το που έχει μεταφερθεί η φωτιά από την Αττική, που έχει φτάσει ο καπνός. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν το χάρτη, το βλέπουμε μπροστά, θα δούμε το χάρτη, βλέπεις το χάρτη τώρα Τάσο, έχει φτάσει στα Κύθυρα επί της ουσίας. Αυτό είναι, ναι, δορυφορική φωτογραφία, ναι, που δείχνει πως ο άνεμος είναι βορειοανατολικός και πως τον παίρνει από την Αττική και τον πάει στο Καβομαλιά, στο ακροτήριο Καβομαλέας και στα Κύθυρα. Μέσα σε λίγη ώρα λοιπόν. Όλος ο Σαρονικός, το Μυρτό, ο Πέλαγος, φαίνεται ότι ήδη έχει καπνό από τη φωτιά της Αττικής. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Πάμε στην ενημέρωση από τον κύριο Αρτοπιό της Πυροσβεστικής. Καλησπέρα σας και πάλι από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι ισχυρές δυνάμεις της πολιτικής προστασίας συνεχίζουν να επιχειρούν σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών και σε αρκετές περιπτώσεις υπό πολύ αντίξωες συνθήκες. Στη δασική πυρκαγιά της Σαρονίδας επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από αέρος 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Ομοίως και στο Καπαρέλι Βιωτίας επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέριες μέχρι την τελική κατάσβεσή της. Στην Καλυθέα Λουτρακίου κατεβάλλονται μεγάλες προσπάθειες ώστε να περιοριστεί το μέτωπο της πυρκαγιάς και να μην περάσει την εθνική οδό. Παρακαλούμε όλους τους οδηγούς για τη δική σας ασφάλεια να αποφύγετε τη διέλευσή σας από την εθνική οδό Αθηνό-Πατρών. Στη δασική πυρκαγιά που εξελίσσεται στο τωρινό όγκο των Δερβενοχωρίων, οι δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς και από όμερος περιφερειακές ενότητες. Στις 18 και 20 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, ώστε να ενημερωθούν για την πυρκαγιά στην περιοχή τους. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν εκεί 105 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματων, 30 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και η αυριανή ημέρα θα είναι πολύ δύσκολη,
Προβλέπεται πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο, ενώ αναμένονται ισχυροί άνεμοι που θα φτάνουν στο Αιγαίο μέχρι τα 7 μποφόρ. Επιβάλλεται η προσοχή όλων μας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας για δηλώσεις. Η ελληνική αστυνομία συμμετέχει στον ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό και συνδράμει ενεργά με ανθρώπινο δυναμικό και μέσα στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σήμερα, Δευτέρα 17 Ιουλίου, σε Νέο Κουβαρά Αττικής και Λουτράκη Κορινθίας. Ειδικότερα παρέχεται ουσιαστική συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις που ενεργούν για την κατάσβεση των πυρκαγιών μέσω της εφαρμογής έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με καταπερίπτωση απαγορεύσεις, διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας, της προληπτικής εκένωσης περιοχών, του απεγκλωβισμού ατόμων και ζώων, καθώς και της διασφάλισης σωματικής ακεραιότητας και των περιουσιών των κατοικιών πληγέντων περιοχών. Πιο αναλυτικά διατίθεται στο Νέο Κουβαρά Αττικής 190 αστυνομικοί, οι οποίοι συνέδραμαν μέχρι στιγμής σε 141 απεγκλωβισμούς ατόμων και 60 ζώων, στο Λουτράκι Κορινθίας 45 αστυνομικοί, οι οποίοι συνέδραμαν σε 26 απεγκλωβισμούς ατόμων. Παράλληλα, από τις αστυνομικές δυνάμεις λαμβάνονται αυξημένα μέτρα τάξης και ασφάλειας στις πληγήσεις περιοχές για την αποφυγή κλοπών και διαρρήξεων από οικίες. Η ελληνική αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και επιφυλακή για την παροχή συνδρομής και υποστήριξης στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Υπενθυμίζεται ότι πληροφορίες σχετικά με τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απαγορεύσεις, διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας είναι διαθέσιμες σε ειδικό μπάνερ στην ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας. Παρακολουθήσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την ενημέρωση από την πυροσβεστική και την αστυνομία για μια συνολική εικόνα. Πηγαίνει βήμα-βήμα και από τις δύο πλευρές. Θα συνομιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Αντώνη Αυγερινό, ο οποίος βρίσκεται με δύο μονάδες στην περιοχή της Αρονίδας και συνδράμουν στο μέτωπο της φωτιάς εθελοντικά. Γεια σας, κύριε πρόεδρε. Γεια σας. Και ευχαριστούμε και πάλι τον Αντένα για την ευαισθησία που δείχνει σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και ειλικρινά βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή όπως οφείλουμε άλλωστε και έχουμε την ετοιμότητα, την εγρήγορση, τον εξοπλισμό, τους εθελοντές, το προσωπικό μας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Ανάβησο, στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα, όπου βεβαίως η κατάσταση δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Υπάρχει μεγάλη δυστυχώς αναζωπήρωση και τέλος πάντων η αστυνομία λαμβάνει όλα τα μέτρα να μην πλησιάζουν αφενός μεν κάτοικοι και αφετέρου να υπάρξει όσο το δυνατόν γλίγορη απομάκρυση αυτών που βρίσκονται εδώ στην περιοχή, διότι υπάρχει, επαναλαμβάνω, μια επικινδυνότητα της έντασης της φωτιάς. Η εικόνα που έχετε είναι ότι η φωτιά είναι αρκετά μακριά από εκεί, κύριε πρόεδρε. Όχι, είναι πολύ κοντά δυστυχώς. Δεν βοηθάει και ο αέρας που αλλάζει συχνά διεύθυνση. Υπάρχει όμως μεγάλη κινητικότητα δυνάμεων πυροσβεστικής πολιτικής προστασίας των εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού. Είμαστε με δύο μονάδες, με 20 άτομα. Βοηθούμε εδώ και βοηθούν τα παιδιά, οι εθελοντές, το μόνιμο προσωπικό. Υπάρχουν πολλά αναπνευστικά προβλήματα, υπάρχουν δακρύριες στους πυροσβέστες, στους κατοίκους, μικροεκδορές και είμαστε εδώ και θα είμαστε όσο χρειαστεί. Ναι, δίπλα στους ανθρώπους πάντα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Είναι μια κατάσταση πάντως καθόλου ευχάριστη. Σας είπα, δεν βοηθάει καθόλου ο αέρας. Υπάρχει αρκετά, λέω και πάλι, έντονος αέρας που δεν βοηθάει στην κατάσβεση. Και μια ιδιαίτερα επιβαρημένη ατμόσφαιρα, όπως μας λέτε, και η το βλέπουμε κι εμείς. Είναι πάρα πολύ επιβαρημένη. Λέμε τους ανθρώπους να φοράν διπλές μάσκες, να προφυλαχτούν. Σας λέω και πάλι πολλά αναπνευστικά προβλήματα και δακρύρες από τον καπνό, από την δύσκολη ατμόσφαιρα που επικρατεί. Πάρα πολύ δύσκολη. Καλή συνέχεια, κύριε πρόεδρε. Καλή δύναμη στο έργο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε και στον Αντώνη Σεφερλή που έχει και εκείνο ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Αντώνη. Ναι, Ρίτσα, στη μάχη με τις φλόγες, τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε Αττική Κορινθία αλλά και Βοιωτία, έχουν ρηχθεί και οι ένοπλες δυνάμεις με πυροσβεστικά αεροσκάφη, ελικόπτερα αλλά και τις ομάδες δευκαλείων και ξενοκράτης. Αν μπορούμε να δούμε τώρα αναλυτικά, στον Κουβαρά Αττικής διατέθηκε πριν από λίγο και ένα επιπλέον αεροσκάφος Καναντέρ. Στην Περαχώρα Λουτρακίου, δύο αεροσκάφη Καναντέρ επιπλέον, καθώς και η ομάδα ξενοκράτηση, η οποία αποτελείται από 8 άτομα. Στα Δερβενοχώρια τώρα διατέθηκαν
άλλα 5 αεροσκάφη Καναντέρ, καθώς και 2 μπουλντόζες, οι οποίες θα συνδράμουν στο έργο των αρχών στην περιοχή. Αυτή είναι η εικόνα και από τις δυνάμεις που παίρνουν μέρος στη μάχη της Πυρκαγιάς και στην ευρύτερη περιοχή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Τώρα, θα πάμε και πάλι στο Μανώλη Λεσσαριώτη να δούμε ποια είναι η εικόνα που έχει εκεί. Μανώλη. Το μέτωπο που απασχολούσε πριν τις επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης πάρα πολύ κοντά στα σπίτια έχει οριοθετηθεί από τις επίγειες δυνάμεις. Δυστυχώς όμως στην απέναντι πλευρά του λόφου, εκεί που βλέπαμε και νωρίτερα το μέτωπο να επεκτείνεται δυτικά, συνεχίζει με αργό αλλά σταθερό ρυθμό να συνεχίζει να επεκτείνεται και βλέπουμε συνεχώς να προχωρούν οι φλόγες προς την περιοχή των Καλυβίων, ακόμα όμως σε μια αρκετά μεγάλη απόσταση από τις πρώτες κατοικίες, τουλάχιστον σε εκείνη την περιοχή. Έχουν προσεγγίσει κατά το δυνατόν οι επίγειες δυνάμεις και εκεί και προσπαθούν να φτιάξουν μια αντιπυρική ζώνη. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει ακόμα πρόσβαση με δρόμο ώστε να προσεγγίσουν και μηχανήματα και γκρέιντερ μηχανήματα έργου, όπως είδαμε πριν από λίγα λεπτά στο σημείο που βρισκόμαστε εδώ, για να φτιάξουν μια μεγαλύτερη αντιπυρική ζώνη και να βοηθήσουν τις επίγειες δυνάμεις. Δυστυχώς κανένας δεν μπορεί να πει ότι το μέτωπο έχει οριοθετηθεί. Δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει μια εικόνα που τους καθησυχάζει και ότι τις επόμενες ώρες της νύχτας δεν θα αντιμετωπίσει κανείς πρόβλημα στην περιοχή των Καλυβίων που βρισκόμαστε εμείς. Οι κάτοικοι είναι σε επιφυλακή, οι περισσότεροι βρίσκονται στα σπίτια τους και συνεχώς κοιτάζουν να δουν πώς μπορούν να βοηθήσουν και αν και πόσο κοντά ή μακριά είναι οι φλόγες από τις κατοικίες τους. Ναι, γιατί οι πύρνες γλώσσες, αυτό την εικόνα που μας στέλνει τώρα ο Ιάκωβος Σταυρινίδης, φτάνουν αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος, στην εικόνα που μας στέλνετε τώρα από εκεί. Για να πάμε και πάλι στο Θάνο Κλωνόπουλο. Βλέπαμε στο βάθος τη φωτιά να καίει στη μία πλευρά του λόφου. Είχε παραδοθεί τις φλόγες και ένα μέρος του σπιτιού. Θάνο. Λοιπόν, βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή οι φλόγες πλησιάζουν όσο το ακόμα πιο κοντά μας, φτάνουν στο κεντρικό δρόμο και από απέναντι όπου βρισκόμαστε εμείς βλέπετε τα δύο κτίρια τα οποία παραδόθηκαν στις φλόγες. Το ένα ή πίσω του πλευρά έχει καταστραφεί ολοσχερό, έχει καεί, ενώ η αποθήκη που βρίσκεται μπροστά, προφανώς ήταν κάποιο εργοστάσιο με ιδιαίτερα έφλεκτα υλικά, μπορούμε να το αντιληφθούμε από την μυρωδιά που υπάρχει αυτή τη στιγμή, η οποία είναι πραγματικά είναι αποπνικτική από τη μυρωδιά και τον καπνό που έχει δημιουργηθεί. Η συγκεκριμένη λοιπόν μάλλον αποθήκη έχει καταστραφεί ολοσχερός. Μπορώ να σας δείξω εδώ πέρα με τη βοήθεια του συναδέλφου του Γιάννη Τουγκιάτη ότι υπάρχουν τα αμάξια τα οποία βλέπετε εδώ πέρα, τα φορτηγά της εταιρείας έχουν καταστραφεί και τα δύο ολοσχερός, ενώ πίσω μου βρίσκεται η αποθήκη που σας έλεγα προηγουμένως. Το συγκεκριμένο κτίριο λοιπόν εδώ πέρα ή πίσω του πλευρά έχει καεί, βλέπουμε ότι είναι ανοιχτά τα παράθυρα, πρέπει και βγαίνουν καπνοί από μέσα, οπότε πρέπει και μέσα να υπάρχουν ζημιές από τη φωτιά, ενώ το διπλανό διαμέρισμα βλέπετε το μαύρο καπνό ο οποίος αυτή τη στιγμή φουντώνει και αυτό σημαίνει ότι και το συγκεκριμένο οίκημα δίπλα έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Απέναντι λοιπόν ακριβώς βλέπετε τη φωτιά η οποία κατεβαίνει συνέχεια προς το κεντρικό δρόμο, ενώ ακριβώς απέναντί μου μπορώ να δω υπάρχει ένας ακόμα λόφος ο οποίος βλέπουμε ότι υπάρχει αναζωπήρωση και υπάρχει πάλι μαύρος καπνός και φλόγες με κατεύθυνση προς τη Σαρονίδα. Αυτή τη στιγμή ο άνεμος, οι ρήπες των ανέμων είναι με κατεύθυνση προς τη Σαρονίδα. Δεν έχουν σταματήσει καθόλου οι άνεμοι. Βλέπετε πόσο έντονοι είναι. Βλέπετε από το δέντρο και μόνο μπορείτε να καταλάβετε πόσο πολύ φυσάει αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο σημείο που είμαστε. Γι' αυτό και έχουμε και τις αναζωπηρώσεις, αλλά έχουμε και, τις φωτιές και τις ήδη υπάρχουσες εστίες να φουντώνουν ακόμα περισσότερο και να καταστρέφουν κυριολεκτικά ό,τι βρίσκουν μπροστά τους. Παντού τριγύρω, όπου και να κοιτάξεις, Ρίτσα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο καμένο. Και δεξιά μου εδώ πέρα τα χωράφια όλα έχουν καεί και αριστερά από το σημείο που αυτή τη στιγμή καίγεται το σπίτι είναι καμένα και ο απέναντι λόφος είναι καμένος. Η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Φαίνεται πως είναι δύσκολο να καταφέρουν να την ελέγξουν τη φωτιά μέσα στις επόμενες ώρες. Είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο, είναι πολύ μεγάλη η έκταση, ενώ και σε λίγη ώρα φαίνεται πως τα εναέρια μέσα, όσα επιχειρούσαν μέχρι αυτή την ώρα, θα σταματήσουν λόγω του ότι θα έχει πέσει, θα είναι νύχτα.
Μας έλεγε άλλωστε νωρίτερα ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής ότι το μέτωπο είναι 8 χιλιόμετρα τουλάχιστον. Ήταν 8 χιλιόμετρα πριν από μία ώρα τουλάχιστον η εικόνα που είχαμε. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και διάσπαρτα σε φωτιές, οι οποίες δεν έχουν ενωθεί σε διαφορετικά σημεία, άρα είναι και πολύ πιο δύσκολο το έργο τους. Για να πάμε και στην Γεωργία Λαγού. Βρίσκεται στο Λουτράκι σε μια συνοικία η οποία λέγεται Παράδεισος. Σε λίγο λοιπόν θα πάμε στη Γεωργία, για πάμε στην Άννα Νικολάου. Άννα, εσύ που βρίσκεσαι? Όπως πας θα δεις, μια δεκάλα που λέει για αυτήν όλα αναλόγου. Μπαίνεις εκεί μέσα, φώνεσαι, θα δεις άλλο που λέει. Μας ακούει η Άννα Νικολάου? Ό,τι θέλει το θέλει. Να σε καλά, καλό κουράγιο. Σε λίγο θα μας ακούσουν οι συνάδελφοι. Για να πάμε και πάλι στην Όλγα Παναγιωτίδου που έχει νεότερες πληροφορίες. Όλγα. Ρίτσα, υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο, είναι στο μυαλό όλων στους ανθρώπους που έχουν χάσει τις περιουσίες τους. Το Υπουργείο λοιπόν Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο αναφορικά με τις ανάγκες προσωρινής φιλοξενίας των πολιτών, των οποίων οι κατοικίες επλήγησαν, ενεργοποιεί έναν ενιαίο μηχανισμό ώστε οι πολίτες να φιλοξενηθούν άμεσα σε ξενοδοχεία της ευρύτερης περιοχής. Να σας πω, Ρίτσα, ότι οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται άμεσα στα τηλέφωνα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και να αιτούνται σε λόγο αρρωγής, δίνοντας τα στοιχεία τους, δηλαδή το ονοματεπώνυμό τους, το αφημί τους ή τον αριθμό των μελών της οικογένειάς τους και τη διεύθυνση κατοικίας τους. Οι πολίτες έχουν και τη δυνατότητα να απευθύνονται και στους Δήμους και την Περιφέρεια, οι οποίοι με τη σειρά τους θα μεταφέρουν τα εν λόγω στοιχεία στο Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται άμεσα σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας και δρομολογείται η φιλοξενία των πυρόπληκτων. Ρίτσα. Ναι, γιατί σε λίγο πέφτει το σκοτάδι. Σε ευχαριστούμε, Όλγα. Έχουμε τώρα την Άννα Νικολάου. Άννα. Λοιπόν, Ρίτσα, στο σπίτι που βρισκόμασταν και πριν στην Φοινικιά στο Λαγονίσιο, όπως βλέπετε, έχει σβήσει εντελώς η φωτιά που προκλήθηκε στην σκεπή του. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος πλέον. Έχουν φύγει και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και από την πολιτική προστασία. Γενικότερα, εδώ στην περιοχή αυτή την ώρα, γύρω μας έχει ηρεμήσει η κατάσταση, δεν υπάρχει κάποιο πυροσβεστικό, δεν υπάρχει κάποια αναζωπήρωση. Ωστόσο, πιο κάτω προς τα δεξιά μου, θα σας δείξουμε τώρα με την βοήθεια του Δημήτρη του Γρούμπα, υπάρχει έντονος καπνός, έρχεται από άλλη περιοχή, είναι η εικόνα που σας μεταφέραμε και πριν με τους έντονους καπνούς, που όπως βλέπετε καλύπτουν ακόμα και τον ήλιο, είναι απομνικτικό το τοπίο εδώ. Οι άνεμοι είναι δυνατοί. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή στο σημείο που βρισκόμαστε δεν υπάρχει κάποια εστία φωτιάς. Τουλάχιστον αυτό είναι το καλό νέο. Έσβησε και η φωτιά στο σπίτι. Φυσικά δεν μπήκε στο κύριο σήκημα. Αλλά όπως και να έχει, η καταστροφή είναι αρκετά μεγάλη. Έχει καεί και ο γύρω χώρος, αλλά και η σκεπή. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια σε σένα, Άννα. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τη συνολική εικόνα για το τι γίνεται με τις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη στη χώρα μας. Θα πάμε στο Γιάννη Ραβανίτη να δούμε τι γίνεται στα Δερβενοχώρια, Γιάννη. Ναι, πριν πάμε εκεί, να σου πω ότι η πυροσβεστική επενέβη την τελευταία μία-μία μισή ώρα σε τρία περιστατικά, σε Κέρκυρα, Αχαΐα και Μεγαλόπολη, τρία περιστατικά τα οποία ήταν σε δασικές πυρκαγιές, αλλά ελέγχθηκαν ή, εν πάση περιπτώσει, οριοθετήθηκαν. Τώρα, αυτά είναι άλλα μέτωπα αυτά που έχουν παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Την ώρα που είχαμε, αυτά υπολόγισατε γύρω στις 7 με 8 απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια του Δελτίου λοιπόν είχαμε 3 ακόμα μέτωπα, ναι. Ναι, λοιπόν, είναι κι άλλα, δεν είναι μόνο αυτά, απλά προφανώς αυτά ήταν τα πιο κάπως ανησυχητικά. Τώρα, πάει κάπως καλύτερα η φωτιά στο Καπαρέλι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει αισιοδοξία από τους πυροσβέστες. Υπάρχει κινητοποίηση, συνεχίζουν οι επίγειες δυνάμεις. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση και από ένα αέρια μέσα. Αυτή τη στιγμή όμως οι επίγειες δυνάμεις καλούνται να δώσουν τη μάχη της φωτιάς. Τώρα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή η φωτιά στα Δερβενοχώρια. Έχει ξεσπάσει, όπως είπαμε νωρίτερα, έξω από το χωριό Πάνακτο. Η κατεύθυνση είναι προς την περιοχή Στεφάνη. Εκεί υπάρχει πυκνό δάσος. Είναι ουσιαστικά η δασική έκταση που υπάρχει ανάμεσα από τα 5-6 Δερβενοχώρια. Εάν ξεφύγει η φωτιά από εκεί, από την περιοχή Στεφάνη, τότε τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό και, όπως ακούσαμε νωρίτερα στην ενημέρωση από τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Είναι 120-130 πυροσβέστες και ήταν 8 συνολικά τα εναέρια μέσα τα οποία πετούσαν.
Να σου θυμίσω, Ρίτσα, γιατί το λέμε αυτό, γιατί το 2007 με έναν παρόμοιο τρόπο ξεκίνησε η πυρκαγιά από το Στεφάνι και τελικά είδαμε τις φλόγες να βγαίνουν εδώ στην κορφή της Πάρνηθας. Ναι, αλήθεια είναι, τα δερβενοχώρια πάντα μας ξυπνούν άσχημες μνήμες. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Για να πάμε τώρα στο Μανώλη Ασαργιώτη να δούμε πώς είναι η κατάσταση εκεί. Μανώλη. Σαφώς καλύτερη είναι η εικόνα το τελευταίο δεκάλεπτο. Έχει οριοθετηθεί και θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει σβήσει τελείως το μέτωπο που ήταν πάρα πολύ κοντά στις κατοικίες, στις πρώτες κατοικίες στην ανατολική πλευρά της πόλης των Καλυβίων. Έχει μειωθεί πάρα πολύ η ένταση των ανέμων και αυτό κάνει και τις φλόγες να έχουν πέσει αρκετά στο μέτωπο, στο Πάνιο Όρος που κατευθύνεται προς τη Δύση. Βλέπετε με τη βοήθεια του Ιάκωβου Σταυρινίδη τις φλόγες που αυτή την ώρα συνεχίζουν να καταστρέφουν ό,τι βρίσκουν στο πέρασμά τους, αλλά όπως καταλαβαίνετε και η ένταση των ανέμων αυτή τη στιγμή λειτουργεί υπέρ των δυνάμεων πυρόσβεσης. Έχουν σταματήσει τις πτήσεις στα εναέρια. Υπάρχουν μόνο οι επίγειες δυνάμεις όπου μπορούν να προσεγγίσουν, κυρίως κοντά στις κατοικημένες περιοχές και κυρίως εκεί που υπάρχουν και οι δασικοί δρόμοι που τους επιτρέπουν να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στις φλόγες για να δημιουργήσουν τις αντιπυρικές ζώνες. Για να πάμε και στο Θάνο Κλωνόπουλο. Θάνο. Βρισκόμαστε, Ρίτσα, στη λεωφόρο Αναβίσου. Μπορείτε να δείτε πόσο κοντά είναι η φωτιά αυτή τη στιγμή και τη συγκεκριμένη πλατεία του λόφου. Έχει μπροστά του πολύ καύσιμο υλικό από ό,τι μπορούμε να δούμε και εμείς, καθώς υπάρχουν πολλά ξερόχορτα και δέντρα τα οποία ανά πάσα στιγμή μπορούν να πάξουν και η φωτιά να περάσει τη συγκεκριμένη λεωφόρο που, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, είναι ακόμα είναι σε κυκλοφορία, περνάνε από εδώ πέρα οχήματα. Να σας δείξω, Ρίτσα, αυτή τη στιγμή εδώ πέρα ότι πριν από λίγη ώρα πέρασε, κάπως έπιασε φωτιά ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο όπου βρισκόμαστε, με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος στήλος της ΔΕΗ, κοιτάξτε, να κρέμεται κυριολεκτικά, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, αλλά είναι ετοιμόρροπος. Εδώ πέρα οι άνθρωποι, οι εθελοντές συνιστούν προσοχή ιδιαίτερα σε όποιον περνάνε πεζοί, γιατί ακριβώς δίπλα είναι το σπίτι που προηγουμένως περιγράφαμε, που έχει πιάσει φωτιά. Προσπαθούν οι δυνάμεις να τη σβήσουν, είναι δύσκολο το έργο τους. Ακούσαμε και κάποιες εκρήξεις προφανώς από την εταιρεία που υπήρχε δίπλα και γι' αυτό το λόγο και εμείς απομακρυνθήκαμε. Η ατμόσφαιρα, μπορείτε να δείτε και εσείς, είναι αποπνικτική. Υπάρχει πάρα πολύ καπνός. Υπάρχουν έως μία από όλα αυτά τα οποία καίγονται. Κοιτάξτε όμως και αυτή την απογοητευτική εικόνα την οποία σας μεταφέρει ο εικονολήθης μας, ο Γιάννης Ογκιάτης. Είναι όλη αυτή την περιοχή έχει καεί από τη φωτιά. Βλέπουμε ότι πίσω από το συγκεκριμένο λόφο υπάρχει πάλι μαύρος καπνός, που σημαίνει ότι έχουμε εκεί πέρα κάποια αναζωπήρωση. Υπνέουν ακόμα ισχυροί άνεμοι, όχι με την ένταση που ήταν προηγουμένως, ωστόσο είναι ικανοί να φουντώνουν τη φωτιά και να την επεκτείνουν ακόμα περισσότερο, Ρίτσα. Για να πάμε και στην Άννα Νικολάου. Άννα. Ρίτσα, μέσα σε αυτή την ώρα βρισκόμαστε στη λεωφόρο Αναβίσου και όπως μπορείτε να δείτε, δύο γερανοί κρατούν δύο κολόνες της ΔΕΗ να μην πέσουν, καθότι έχει καεί εντελώς το κάτω μέρος. Κρέμονται, σαν αν μπορούμε να πούμε, από μία κλωστή. Τη συγκρατούν οι γερανοί. Δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο τριγύρω μας αυτή τη στιγμή. Υπάρχει αυτή η αποκαρδιωτική εικόνα με τα καμένα δέντρα αριστερά και δεξιά της λεωφόρου Αναβίσου. Είμαστε κοντά στο Λαγονίσι, όπου έχουν υποστεί ζημιές σπίτια και οχήματα. Έχει εκενωθεί ο οικισμός από νωρίς, από την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά. Όλοι έχουν, οι περισσότεροι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους έγκαιρα. Αυτή την ώρα η εικόνα είναι καλύτερη. Τώρα βλέπουμε ένα σκύλο να περπατάει μέσα στα καμένα. Ενδεχομένως μπορεί να έφυγε από κάποιο σπίτι ή να έφυγε από τον δρόμο του. Ίσως ψάχνει νερό ή κάτι να φάει. Ναι, το κακό με το... Πάντως, Ρίτσα, είναι αποκαρδιωτικές οι εικόνες. Και σίγουρα καίγονται και τα παδαράκια του. Για να πάμε στην Όλγα Παναγιωτίδου, γιατί έχει να μας πει κάποια πράγματα για τα
για τα ζώα συντροφιά σου, Όλγα. Δυστυχώς, Ρίτσα, έχουμε δεκάδες ζώα τα οποία έχουν καεί και η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιά του Υπουργείου Εσωτερικών απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολίτες να μην εγκαταλείπουν τα ζώα τους, να μην τα αφήνουν αβοήθητα δεμένα και εγκλωβισμένα. Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Δήμους όλης της χώρας που πλήττονται από την πυρκαγιά. Επίσης, απευθύνεται έκκληση σε όποιον εντοπίσει εγκλωβισμένο ζώο που είναι αδύνατο να διασωθεί και χρειάζεται κάποια βοήθεια να καλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Ενώ να σας πω ότι έχει τεθεί σε λειτουργία σταθμός πυρόπληκτων ζώων στο Γαλάτσι που δέχεται ζώα τα οποία έχουν τραυματιστεί ή βρίσκονται σε κίνδυνο. Τέλος, όσον αφορά τα υποειδή και όλα τα παραγωγικά ζώα, υπάρχει ειδική πρόβλεψη σε συνεργασία με το A Little Shelter, τα οποία δέχεται στο καταφύγιο τους στη Λαμία, στο Πολυδέντρι, Ρίτσα. Γιατί είναι αρκετές ομάδες εθελοντών, να θυμίσω εγώ στο σημείο αυτό, και πραγματικά δίνουν μια τιτάνια μάχη. Ναι, και πρέπει πραγματικά να μην αφήνεται κανένα ζώο πίσω. Είναι σαφές ότι από κάπου έχει φύγει το σκυλάκι. Για να πάμε και στη Γεωργία Λαγού. Ναι, στο Λουτράκι. Γεωργία. Ρίτσα, βρισκόμαστε εδώ στο Λουτράκι, συγκεκριμένα στην περιοχή Παράδεισος. Από πάνω βλέπουμε την Εθνική Οδό λόγω τεχνικού προβλήματος. Δεν μπορούμε να σας μεταδώσουμε την εικόνα. Ωστόσο όμως αυτό που βλέπουμε αυτή την ώρα είναι αποκαλυπτικό και δυστυχώς πολύ απογοητευτικό. Πετάνε ήδη τα τελευταία ελικόπτερα. Δεν ξέρω αν έστω και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ακούσετε τις συντριπές, αλλά και πυροσβεστικά έρχονται γύρω-γύρω στην περιοχή. Θα κατευθυνθούμε σε λίγο. Όπως μας είπαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, υπάρχει μεγάλη αναζωπήρωση στον οικισμό Άγιος Χαράλαμπος. Ήταν ο οικισμός, να σας υπενθυμίσω, Ρίτσα, όπου και εγώ ήταν το απόγευμα, το μεσημέρι. Βλέπουμε ένα μεγάλο σύννεφο καπνού και τη φωτιά πίσω από το βουνό να κατευθύνεται προς το Λουτράκι. Άρα λες, Γεωργία, ότι έχουμε αναζωπήρωση. Ακριβώς. Υπάρχουν συνεχώς εστίες φωτιάς και αναζωπηρώσεις. Ήδη τώρα έχουμε μετρήσει συντολά, σας το λέω, 2 μέτωπα στον Άγιο Χαράλαμπο και σε κάποιον οικισμό στο Λουτράκι. Προσπαθώ μέχρι και αυτή την ώρα, λίγο πριν πέσει η νύχτα, οι άνδρες της πυροσβεστικής με τα έριξο να κάνουν ρήψεις νερού προσπαθούν να φτιάξουν μια αντιπυρική ζώνη. Ήδη όμως και στην Εθνική Οδό, να σημειώσουμε και να πληροφορήσουμε τους τηλεθεατές, βρίσκονται και πυροσβεστικά οχήματα αλλά και άνδρες της αστυνομίας όπου ενημερώνουν τους πολίτες ποιους δρόμους να μην διανύσουν. Απλώς αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω είναι πως ολόκληρος ο ουρανός, τώρα λίγο πριν τη σελιά, λίγο πριν δύσει ο ήλιος, έχει σκεπαστεί με ένα τεράστιο μαύρο σύννεφο καπνού. Πριν από λίγη ώρα γίναμε μάρτυρες, Ρίτσα, εδώ σε μία πλαγιά υπάρχουν και ψυχικές κατοικίες όπου είχαν πάρει δύο σπίτια φωτιά. Είχε πάρει και η πλαγιά πάνω ακριβώς από την Εθνική Οδό. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι. Υπήρχε αέρας εκείνη την ώρα, πριν από 20 λεπτά σας λέω, και κεγόντουσαν οι αυλές των σπιτιών. Προσπάθησαν και εκφάσισαν τις φλόγες οι άνδρες της πυροσβεστικής μαζί με ιδιώτες που έχουν έρθει εδώ, έχουν παρατήσει τα πάντα από όλη την Πελοπόννησο, θέλω να σου πω. Είδαμε κόσμο και από την Καλαμάτα και από την Πάτρα και από την Τρίπολη που ήρθε να συνδράμει. Βρίσκονται όλοι εδώ και αυτό που μας λένε είναι πως θα ξενυχτήσουν, θα καθίσουν όλο το βράδυ εδώ σε επιφυλακή, τόσο για τις αιτίες αλλά και για το πιάτικο. Φοβούνται μην γίνει πιάτικο μέσα στα σπίτια τους, φοβούνται μην μπουν διαρρήκτες και μέσα σε όλη αυτή τη δίνη πραγματικά της φωτιάς προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω αν τώρα έχουμε συνδεθεί. Σας βλέπετε την εικόνα, παρακαλώ. Βλέπουμε την εικόνα, ναι. Ναι, Γεωργία, την βλέπουμε. Προσπαθούν οι άνδρες της πυροσβεστικής. Έχουν τελειώσει το έργο τους εδώ, Ρίτσα, και προσπαθούν τώρα να μεταφερθούν στον άλλον οικισμό. Αλλά και τα ελικόπτερα
βρίσκονται εδώ και πετούν, κάνουν ρήψεις νερού, θα μεταφερθούμε εμείς. Για να ακούσουμε τη λέει αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός. Στις μεγάλες πυρκαγιές. Θέλω να ζητήσω από τους συμπολίτες μας να υπακούν στις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Το πρώτο μας μέλημα πάντα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ακολουθεί η προστασία της περιουσίας και του φυσικού μας περιβάλλοντος. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εκενώσεις οι οποίες διατάσσονται από την πολιτική προστασία να υλοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι έπαθαν ζημιές από τις πυρκαγιές αυτές ότι ο κρατικός μηχανισμός αμέσως μετά την κατάσβεση των πυρκαγιών θα βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα να καταγράψει τις ζημιές ώστε να μπορέσουν οι συμπολίτες μας αυτοί να αποζημιωθούν με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Σήμερα ήταν η πρώτη ουσιαστικά δύσκολη μέρα του φετινού καλοκαιριού. Είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και άλλες. Φωτιές είχαμε, έχουμε και θα έχουμε. Είναι και αυτό ένα από τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης, την οποία βιώνουμε όλο ένα και με μεγαλύτερη ένταση. Το στοίχημά μας είναι πώς θα μπορούμε να τις περιορίσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, έτσι ώστε οι ζημιές τις οποίες θα υποστούμε να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες. Ακούσαμε λοιπόν τη δήλωση ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες εκεί όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο, για αυτά που είναι σε εξέλιξη, για την προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη, αλλά και για την καταγραφή των ζημιών που θα ακολουθήσει. Γεωργία, σε διακόψαμε. Βρίσκεσαι πάνω από την Εθνική επί της ουσίας, στο σημείο που είσαι. Ακριβώς, και θα ήθελα να σας δείξω την εικόνα, διότι από ό,τι βλέπουμε έχουν ανοίξει ρίτσα, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, σας μεταδίδει την εικόνα ο συνάδελφος ο Μιχάλης Βασιλιάδης, έχουν ανοίξει δύο λωρίδες της Εθνικής Οδού. Και στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο. Ωστόσο, βρίσκονται σε επιφυλακή. Βλέπετε και τους άνδρες πυροσβεστικής και στα βετεία. Αυτή είναι ακριβώς την εικόνα σας περιέγραφα πριν, Ρίτσα. Είχε φουντώσει όλο αυτό το μέτωπο. Πραγματικά, πριν από λίγα λεπτά, είχαν φουντώσει τα πάντα. Είχαν παραδοθεί στις φλόγες. Εκεί στο βάθος βλέπετε δύο σπίτια. Προσπαθούν οι ιδιώτες. Με ό,τι έχουν, με λάστιχα, με κουβάδες, να ελέγξουν τη φωτιά για να μην χάσουν τις περιουσίες τους. Μέσα από αυτό το οδηπορικό σήμερα, πραγματικά είδαμε πολύ απογοητευτικές, πολύ πονετικές εικόνες. Άνθρωποι να λυγίζουν και να βλέπουν τα σπίτια τους να γίνονται παρανάλωμα του πυρός. Πραγματικά να καίγονται. Έχουν καεί τα πάντα εδώ στην περιοχή. Αυτή είναι η εικόνα από το πέρασμα της πυρκαγιάς στην περιοχή που βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, η Γεωργία Λαγού. Είδαμε και τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην Εθνική. Για να πάμε και στον Αντώνη Σεφερλή που έχει και εκείνος ρεπορτάζ. Αντώνη. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελος, επικοινώνησε προλίγου με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κ. Βασίλη Κικίλια. Ενημερώθηκε για όλα τα πυρήνα μέτωπα και την εξέλιξη των επιχειρήσεων σε αυτά. Ζήτησε να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας και τόνισε βεβαίως τη στήριξή του σε όλους όσους επιχειρούν στο πεδίο. Και ο πρόεδρος τώρα του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, προλίγου με ανάρτησή του, επεσήμανε ότι η σκέψη του είναι κοντά σε όσους κατοίκους βρίσκονται στην Νοτιοανατολική Αττική, Λουτράκη και Δερβενοχώρια και δοκιμάζονται, παλεύουν να σώσουν τις περιουσίες τους, καθώς και στους πυροσβέστες και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Αυτή τη στιγμή, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, πρωτεύει η ανθρώπινη ζωή και εύχεται σύντομα να ελευθούν οι πυρκαγιές. Σε αντίστοιχο κλίμα, βεβαίως, και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο κύριος Παφίλης, επεσήμανε ότι είναι αναγκαίο να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατευτούν οι δασόδεις περιοχές που πλέγονται και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην επεκταθούν στις κατοικημένες περιοχές ή φλόγες. Σε ευχαριστούμε, Αντώνη.